Καλησπέρα σας. Βράδυ Παρασκευής, 29 του μήνα, Blue Sky, παρεμβάσεις, δημοσιογραφικό καφενείο. Βεβαιώμαι, γιατί βλέπω μόλις τώρα βγήκε η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Απαγορεύονται αύριο, 31, όλες οι συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με απόφαση της ελληνικής, του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Να είναι γιατί επιστρέφουν το κουαρτέτο, επιστρέφει η κυρία Βελκουδέσκου. Να είναι γιατί η Χρυσή Αυγή είχε προγραμματίσει συγκέντρωση για τα ίμια. Να είναι για να μην κατέβουν οι αγρότες και τους δει η Βελκουδέσκου και τρομάξει. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, αύριο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπου αλλού επιτρέπονται και αναμένονται να είναι πολλές, έντονες και με πολύ μεγάλη ένταση και κόσμο. Από τις 6 το πρωί. Κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη, έξω από την Αγρότικα, με τους ακροδεξιούς αγρότες. Πόσο είπε ο υπουργός. Δεξιούς και ακροδεξιούς. Δεξιούς και ακροδεξιούς. Όλοι αυτοί ήταν δεξί και ακροδεξί. Μπράβο, κόσμο, η δεξιά και ακροδεξιά. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω τους δεξιούς συντρόφους στον κόσμο των κουκουλοφόρων. Ναι. Επίσης, και οι ταξιτζίδες είναι δεξί και ακροδεξί. Και η μουσική. Η μόνη που δεν είναι δεξί και ακροδεξί είναι που είναι έξω από το εθνικό θέατρο στην παράσταση με τα κείμενα του κυρίου Ξύλου. Να πεις όλος αυτός ο κόσμος ανήκει εδώ ή εκεί και τα λοιπά, δεν στέκει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει πώς μοιράζουμε έτσι τα μπέλες απλόχερα. Θέλω να θυμίσω σε όσους έχω κάτσει, με φέρει με καλωσορίσω στις καλωσορίσεις κινητοποίησης, ότι εμείς περιφρουρούμε τις κινητοποίησεις μας. Έτσι. Δηλαδή, φτάνουν δύο να τα κάνουν. Ναι, μπίπ. Ναι. Είναι η κυρία απόψε εδώ. Και ναι. Δεν θα το κάνω καφενείο, θα είναι τουλάχιστον καφετέρια. Ωραία, ωραία. Καλησπέριζουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Πουλακίδα από την Αυγή. Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα. Τον κύριο Αλφόνσο Βιτάλη από την Δημόσια Τηλεόραση. Την κυρία Αρετή Συντροκαστρίτου, καλή συνάδελφο, καλή φίλη. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Ανιφερόπουλο από την Αγορά. Γεια σα, κύριε Δημήτρη μα. Και τον κύριο Στέλιο Βορίνα από το Παρασκήνιο. Καλησπέρα σα, κύριε Στέλιο. Τώρα, επί του πιεστηρίου περίπου. Ψηφίστηκε, κύριε Πουλακίδα, ψηφίστηκε η τροπολογία του κύριου Παπά στη Βουλή. Ναι, ψηφίστηκε με 100 άδειες. Ψηφίστηκε με 153 ψήφους θετικές, 101 κατά, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι από την αντιπολίτευση που είχε ζητήσει και την ονομαστική ψηφοφορία έλειπε. Ναι. Και 2 παρόν που ήταν η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο από την αρχή είπε παρόν. Οι υπόλοιποι βουλευτές του ΚΚΕ αποσύρθηκαν. Μάθαμε ποιοι είναι οι νέοι καταλάρχες. Μάθαμε πόσες θα είναι οι άδειες, γιατί αγωνιά ο κόσμος. Αυτό το οποίο έγινε, ναι. Το οποίο έγινε με την τροπολογία είναι ότι ουσιαστικά διευκολύνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απεμπλεχθούν από την πίεση που ενδεχομένως να ασφάνεται από τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν ενδιαφέρον για να πάρουν άδειες. Ναι. Γιατί? Διότι πια η Βουλή είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για τον αριθμό των αδειών. Επομένως δεν θα αποφασίζει ο Υπουργός, άρα είναι πιο εύκολο αν ένα κόμμα θέλει να το ξανασκεφτεί και να έχει μια θετική στάση στην υλοποίηση και στην εφαρμογή ενός νόμου που είναι ψηφισμένο στην Ελληνική Βουλή. Είναι πιο εύκολο τώρα πια για το κόμμα αυτό να το κάνει. Αλλά και αν δεν θέλει κάποιο κόμμα να το ξανασκεφτεί και έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις, 153 βουλευτές κυβερνητική πλειοψηφία αρκούν. Και απεμπλέκεται η κατάσταση και προχωρά. Πρέπει να για να το λέμε τώρα για τον κόσμο. Η διαδικασία πηγαίνει βήμα-βήμα. Το επόμενο πρέπει να γίνει είναι να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι που διευκολύνει, σε αυτό διευκολύνει η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε πριν από λίγο. Και η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηφίστηκε με λησαλέα αντίδραση από συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα δούμε γιατί είχαμε πολύ όπως μεγάλο χρονικά μεταξύ του όπως ήταν ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρβος και ο κύριος Λεβέντης. Αυτοί σήκωσαν το βάρος από την αντιπολίτευση. Όλοι το είπαν. Μάλιστα. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι θα είναι ο πολιτικός αστάθος. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε το ίδιο. Ο κύριος Λεβέντης είπε ότι ο Τσίπρας θα πέσει. Αυτή ήταν η πεντάδα η οποία σήκωσε το βάρος που είπε ότι δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός για τις άδειες. Υπάρχει πάντως κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα τα δούμε στην πορεία. Αυτό έτσι σε τίτλους. Μην το αναλύσουμε. Σε τίτλους κρατάω. Για να κάνουμε ένα πρόλογο. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό. Οι τεράστιες πιέσεις που δεχόμαστε. Δεν ξέρω μέχρι πού. Νομίζω, Άκη, ότι οι ξένοι μας έχουν ράψει ένα κουστούμάκι. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι δεν τέθηκε θέμα εξόδου καμιάς χώρας από την ζώνη Σέγγεν. Οπότε, εδώ θα πρέπει να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος κάνει τη δήλωση για αυτό το θέμα. Πάντως και οι Financial Times επιμένουν για κούρεμα ή παραγραφή του χρέους με αντάλλαγμα. Αυτό είναι αστείο βέβαια.
Διότι νομίζω ότι νομικά δεν προβλέπεται. Δεν το συζητάει καν. Ναι, κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν και τα. Το Νοέμβριο βέβαια, συγγνώμη, δηλαδή. Το Νοέμβριο βέβαια που μας λέγανε ότι μη συνδέεται το χρέος με την κρίση. Ναι, ναι. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν γράψει ένα κουστούμάκι για την Ελλάδα. Νομίζω ότι εκβιάζουν. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό το παιχνίδι των εκβιασμών. Βέβαια αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα, γιατί κάθε φορά που παίρνουμε μέτρα για κάτι που θέλουν και επιθυμούν και πιέζουν, βγάζουν κάτι άλλο. Αυτό γίνεται όλο τον τελευταίο χρόνο όπως παρακολουθούμε. Τώρα, η ιστορία με τους μετανάστες είναι τραγική, είναι δραματική. Η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την Τουρκία. Δώσανε, όπως ξέρουμε όλοι, 3 δις στην Τουρκία. Τα hot spots στην Ελλάδα τους μαράνανε. Δεν τα έχουν δώσει ακόμα. Ούτε θα τα πάρουν. Ναι. Όπως πήρε η Ελλάδα, ναι, έτσι θα πάρει και η Τουρκία. Πάντως είπαν το πρόβλημα της Ευρώπης. Είπαν την καλή τους την κουβέντα εκεί. Πάντως δεν πιέζουν τόσο πολύ. Είπαν 300 εκατομμύρια και δεν έχουν πάρει σάλι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η κυβέρνηση τώρα θα τρέξει για να κάνει την ταυτοποίηση αυτή. Το είπε και ο κύριος Μουζάλας. Άργησαν, είναι γεγονός, μέσα στα τόσα προβλήματα που έχει χώρα. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι μία ακόμη πίεση για να πάρουν αυτά που θέλουν. Έτερο, Αλφόνσος Βιτάλης, αύριο επιστρέφει το κουαρτέτο. Έτσι φαίνεται ότι επιστρέφει το κουαρτέτο, ναι, αύριο και μάλιστα... Με λουλούδια ή με αγκάθια. Εντάξει, και με λουλούδια και με αγκάθια. Τώρα ναι, ξέρετε πώς είναι αυτά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι δύο ζητήματα να δούμε. Πρώτον, επιστρέφει το κουαρτέτο και έχουμε, πρόλαβα και το είδα σταυρωτό και αξίζει να το βρούμε. Μία καινούρια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βγήκε πριν από λίγο. Ναι, που λέει τι λέει πάλι, μέα κούλπα. Μέα κούλπα. Μέα κούλπα. Και τι κάνει, παίρνει πίσω. Λέει, λέει, δεν μας δίνει ούτε τους μισθούς μας δίνει πίσω. Μπράβο, που κόψανε. Μπράβο. Ούτε την αφέμαξη που έχουν κάνει στο ελληνικό ΑΕΠ. Ούτε ζωές που χάθηκαν. Ούτε καν αυτούς που προέβησαν στα απενονοημένα διαβήματα. Μάλιστα. Διότι είναι ένα απενονοημένο διάβημα αυτό που έκανε το Βουνουτού. Προσπαθεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες του που δεν επέμεινε στην αναδιάρθρωση του χρέους και ήσουν η μοναδική χώρα στην ουσία η οποία πήρε τόσο σκληρά μέτρα, δοκίμασες με 3 ψευτοαναδιαθρώσεις χρέους να βγει στην αγορά και έφαγες τα μούτρα σου. Τώρα έχει σημασία, επειδή το λες αυτό, μιλάς για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο η αγορά, Δημήτρη Ανιφερόπουλε, βγαίνει με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παρά την έκθεση του Μέα Κούλπα για το ασφαλιστικό. Ακριβώς. Καταρχάς ζητάνε μειώσεις μισθών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αποκλειστικού της εφημερίδας. Και επίσης και μέτρα. Του κατώτατου. Βεβαίως. Και επίσης μέτρα 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον μέχρι την άνοιξη. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι πιέσεων. Όλα συνδέονται μεταξύ τους, ακόμα και αν εμείς επιχειρούμε να τα αποσυνδέσουμε ή οι πιστωτές επιχειρούν να τα αποσυνδέσουν. Σαφώς και η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα είναι ένας μοχλός πίεσης για όλα όσα μας συμβαίνουν και γύρω από το μεταναστευτικό. Να συμπληρώσω μονάχα στο σκεπτικό του Κώστα και της Αρετής ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για να πάρει ή αν θα πάρει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Βγάζει από αλλού. Βεβαίως. Βγάζει από αλλού πολλά περισσότερα. Ναι. Το θέμα της Τουρκίας είναι να μπορέσει να φέρει πλοίο της διάσωση, επιχείρηση διάσωσης, συνδιαχείριση, δικαίωμα στην έρευνα και διάσωση, κοινές να τη φέρει στο Αιγαίο. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι από την Τουρκία. Και να σπάσει τους κανόνες του πλαισίου που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Κύπρου. Ένα ακόμα θέμα που είπαμε στο διάλειμμα για να τα ξεδιπλώσουμε μετά όλα μαζί. Στέλιο Βορίνα, εγώ βλέπω ότι και οι αγρότες της Αττικής συντάσσονται στα πλόγα με τους υπόλοιπους. Βλέπω και τους ταξιτζίδες να βγαίνουν στον δρόμο. Και έχω πολύ μεγάλη απορία πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση να ξεφύγει από αυτή τη στενοπόρα. Οι αγρότες και όλες οι τάξεις που πλήττονται από το ασφαλιστικό είναι λογικό ότι θα βγουν στους δρόμους. Αυτό δεν γινόταν κάθε φορά που μία τάξη πλήττονταν. Από την άλλη πλευρά θα συμφωνήσουμε σε αυτό το τραπέζι ότι στο ασφαλιστικό πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα, διότι παρακολουθώ στη Βουλή τόσες μέρες τη συζήτηση. Και αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι όλα τα κόμματα βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Δηλαδή, αντιπολιτεύονται τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, κάθε μέτρο που έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, γιατί ξέρετε, πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και την ευθύνη τη δικιά μας. Όταν ήρθε το περίφημο σχέδιο για το ασφαλιστικό του Γιαννίτση,
Μπορεί να ήθελε διόρθωση, μπορεί να ήθελε κάτι άλλο, να ήθελε κάποια άλλα μέτρα, αλλά ήταν μια παρέβαση. Θυμόμαστε ότι ήμασταν 1 εκατομμύριο στους δρόμους, μεταξύ των αυτών και εγώ, έτσι, και όλοι μας. Θυμόμαστε ποια ήταν η τι θέση είχαν πάρει τα κόμματα, ποια ήταν η θέση τότε, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, και αυτοί στους δρόμους με τους συνδικαλιστές της. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να το λύσουμε. Και, τώρα, και περίμενα στη Βουλή να ακούσω προτάσεις από τα άλλα κόμματα. Να δούμε πώς θα πού το είναι οι προτάσεις. Να δούμε πώς θα το λύσουμε. Ναι, αλλά όχι εξοντώνοντας τη μεσαία τάξη. Με συγχωρείς. Μα δεν είπα αυτό. Είπα μπορεί το ασφαλιστικό να θέλει διορθώσεις. Γιατί... Μπορεί να την πληρώνουν πάλι τα συνήθη υποζύγια. Ναι. Αλλά πού είναι οι προτάσεις των υπολείπων. Πού είναι η μισθωτή, όχι η διαμαρτυρόμενη. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Πού είναι οι προτάσεις. Δεν γίνεται να κάνουμε από τη μία αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και από την άλλη να εξοντώνουμε τη μεσαία τάξη. Διότι έτσι όχι μόνο δεν θα κινηθεί η αγορά, θα μοιράζουμε λουκέτα σε οικογένειες να κλείσουν τα σπίτια τους. Μα δεν αλλού, έτσι. Αλλού είναι η διαφωνία μου. Συμφωνώ ότι θέλει βελτίωση. Συμφωνώ ότι πλήττεται η μεσαία τάξη. Ήδη πληγόμενη μεσαία τάξη. Πού είναι οι προτάσεις των άλλων κομμάτων. Τα περισσότερα κόμματα δεν έχουν. Να κάτσουμε κάτω. Κάποια έχουν καταθέσει ενδιαφέροντες. Μην αδικούμε. Ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε πρόταση. Είπε, κόψτε τα 150 εκατομμύρια που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτά είναι 8-32 ευρώ. Δηλαδή είναι αστείο τώρα το. Το ποσό, κόψτε αυτά τα αστεία λεφτά τα οποία παίρνουν. Σώζεται παραπάνω. Η κατάσταση. Κόψτε τις επικουρικές, βάλτε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και είπε και κάτι άλλο. Ψηφισμό των οφειλών των αγροτών που έχουν οι αγροτές. Κώστα είπε και κάτι άλλο. Δεν άκουσα όμως πριν από ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήμασταν σε αυτή τη δημοσιονομική απέτηση των δανειστών για το ασφαλιστικό. Άλλο πράγμα πρέπει να παρεύω στο ασφαλιστικό. Άλλο πράγμα έρχεται ο δανειστής και μου λέει κόψε 1,8 δις για φέτος και άλλα πόσα για του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν ισχύει. Είναι λίγο σφαλμένη η ανάγνωση του κ. Μητσοτάκη. Να λέει να φέρουν τα λεφτά στο δημόσιο και να τιμωρηθούν οι μεγαλοκαρχαρίες, αυτοί που κατέκλυψαν τις τράπεζες. Δεν το άκουσα αυτό. Άκουσα να κοπούν το εκατοστάρικο που πήρε ο παραπάνω ο δημόσιο υπάλληλο και τα λοιπά. Πού είναι, ήθελα ένα πολιτικό να μου πει πόσα έφαγαν οι τράπεζες, να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης και το Πασόκ τα λεφτά που χρωστά τα κόμματά τους πρώτα στις τράπεζες. 2-11-18-610. Έτσι δεν είναι. Πόσα εκατομμύρια χρωστάει το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες που τα πληρώνουμε εμείς. Όλα θα τα ανοίξουμε μαζί με την υπόθεση του Εθνικού. Την δήλωση του κ. Μπαλαούρα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και ούτω καθεξής. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις στο blueskytv.gr. Ωραία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Πάμε να πάρουμε γεύση. Από τα όσα έγιναν σήμερα στην Βουλή, από τον πολύ άγριο καυγά μεταξύ του κυρίου Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Παπά του Υπουργού Επικρατείας για το θέμα των τηλεοπτικών ραδιών. Πάμε. Δεν είστε υπουργός της Βόρειας Κορέας. Και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το κοινοβούλιο που κάθε υπουργός θα το μετατρέπει σε χουντικό κοινοβούλιο. Θα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε. Θα είμαστε εδώ. Να κάτσεις κάτω. Να κάτσεις κάτω. Να ανέχεσαι το διάλογο. Εσύ να ντρέπεσαι. Άσχετε. Είσαι άσχετος. Και μπλέκεις στο κοινοβούλιο. Να κάτσεις κάτω. Κάτω να κάτσεις. Τροπή δική σου. Άσχετε. Είσαι άσχετος. Παρακαλώ. Άσχετος. Είσαι άσχετος προσωπικά. Να διαγραφούν. Να μιλάς καλά σε παρακαλώ. Τι θα πεις. Παρακαλώ κύριε Λοβέρδο. Να μιλάς καλά. Παρακαλώ. Εδώ δεν θα τραμπουκίζεις. Κύριε Λοβέρδο. Δεν θα τραμπουκίζεις εδώ. Κύριε Λοβέρδο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Απορώ πως προεδρεύετε. Παρακαλώ κύριε Ενώ υπάρχει απόπειρα να μας μετατρέψουν εδώ σε κοινοβούλιο χώρας που δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα. Σας καλώ να κατέβετε κάτω. Παρακαλώ. 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 Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης έχει το λόγο. Στους προπυλακισμούς παρακαλώ. Που έδωσε ο μαέστρος την ευκαιρία να υποστώ, 5 χρόνια σας έχουμε υποστεί. Έτσι. Δεν μας φοβίζετε. Είστε εχθροί της δημοκρατίας. Κύριε Λοβέρδο, υπάρχουν φράσεις οι οποίες τους πολιτικούς τους ακολουθούν. Για λόγους δικού σας αυτοσεβασμού, δράτωμαι της ευκαιρίας να σας καλέσω να ανακαλέσετε τα περιχουντικού κοινοβουλίου. Διότι εσείς ο ίδιος, είμαι βέβαιος, ότι εάν ο Μιλών είχε παρατείνει τις άδειες των υπαρχόντων τηλεοπτικών σταθμών με μόνο δική του υπογραφή, νύχτα,
Είχε φέρει μια τροπολογία 31 12 του 2015 για να συνεχιστεί το καθεστώς της ανομίας. Πάλι νύχτα, πάλι μόνο με υπουργική υπογραφή, δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα. Απίστευτος καυγάς. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Πάμε. Ακούω. Ο κύριος Λοβέρδος που τον άκουσαν να φωνάζει, να καταγγέλει χουντικά κοινοβούλια. 25 χρόνια κυβερνούσαν περισσότερο το κόμμα του, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αυτόν τον τόπο. Το θέμα των αδειών είναι εδώ και 25 χρόνια. Γιατί επί 25 χρόνια δεν το επήλυαν. Και εκβίαζαν κρατώντας όμοιρους τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ. 25 χρόνια. Ούτε ένα ούτε δύο. Γιατί δεν έφτιαξαν το τηλεοπτικό τοπίο ώστε να μην χρειαστεί, ας πούμε, να έρθει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να το φέρει στην Βουλή και να το κάνει η Βόρεια Κορέα. Αν μου επιτρέπεις, παρότι προσωπικά δεν είδα καύγα. Ναι, για να παίξει τηλεόραση. Δεν ξέρω αν είδατε καύγα εσείς. Εγώ δεν είδα καύγα. Είδα έναν Λοβέρδο να ορίεται. Αυτό είδα. Μαζί με τους υπόλοιπους από κάτω. Ναι, έτσι. Όχι. Και, θέλω να πω ότι και ακόμα και ο Γεγέρογλου που έχει ένα ταπεραμέντο, και το δεν το λέω για να τον υποτιμήσω, και στα τραπέζια τα τηλεοπτικά, είναι ένας άνθρωπος βροντερός, να το πω έτσι απλά. Εγώ καυγά δεν είδα. Αυτό που είδα, και μετά θα μιλήσουμε για θέατρο από ό,τι κατάλαβα, ήταν μια παράσταση. Και η παράσταση συνήθως κόβει εισιτήρια. Σοου ήταν. Σοου, αρετή μου. Η δική μου αίσθηση ήταν ότι ο καθένας εξ αυτών έδινε εξετάσεις σε κάποιον. Σε κάποιον. Τώρα αυτό, σε κάποιον. Αυτό ως υπενιγμός είναι βαρύς. Είτε ήταν το κοινό του, είτε ήταν ο ψηφοφόρος του, είτε ήταν κάποια κανάλια. Να πούμε εδώ πέρα, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το τραπέζι, κανένας μας δεν θέλει να κλείνουν κανάλια καταρχήν, εφημερίδες, ραδιόφωνα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι κάποια κανάλια πρέπει να κλείνουν. Δεν το ξέρω αυτό. Όπου δουλεύουν δημοσιογράφοι, έχω δουλέψει και εγώ και εσύ σε μαγαζιά τα οποία δούλεψαν. Εκδόθηκαν εφημερίδες. Σε ισχυρά μαγαζιά. Και, όχι μόνο. Ναι, εγώ τουλάχιστον είχα την ατυχία σε μία περίπτωση. Δεν θέλω να ρίξω αλάτι στις πληγές του Άκη. Σε μία περίπτωση όμως. Σε μια πολύ φιλόδοξη εφημερίδα με την οποία συνεργάστηκα, έφτασα στο σημείο να δουλεύω ένα χρόνο και επί της ουσίας να έχω πληρωθεί για ένα μήνα. Ναι. Και δεν ήμουν ο μόνος. Αυτά τα μαγαζιά, αρετή μου, κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να κλείνουν. Ναι, πώς ούτε πλυντήρια να γίνονται, ούτε πλυντήρια να γίνονται, ούτε ψευτοεκδότες, ψευτοπαράγοντες κλπ. Κανόνες πρέπει να μπουν στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, είναι σίγουρο αυτό και έχει δίκιο. Ως τέλειος ότι εδώ και ότι χρόνια καμία κυβέρνηση. Το ξέραμε όλοι αυτό το πράγμα. Έτσι. Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα με αυτό που επιχειρείτε. Το πολιτικό παιχνίδι αποκλείεται. Όχι. Μένει έξω από την πόρτα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από την κυβέρνηση να βάζει πρώτα. Αυτό ρωτώ. Μπορεί να κάνω και λάθος και να το έχουν κάνει και να μην το έχω καταλάβει. Να βάλουν πρώτα τους κανόνες και μετά να έρθουν να ψηφίσουν. Δηλαδή να ξέρουμε όλοι. Ότι για να μείνει ένα κανάλι όρθιο, τι είναι αυτό που θα το κρατήσει όρθιο. Ναι. Διότι αν κάποιος, ας πούμε, φοροδιαφεύγει, εάν κάποιος ξεπλένει χρήματα μαύρα, εάν κάποιος δεν πληρώνει τους εργαζόμενους, εάν υπάρχουν άλλα συμφέροντα, είναι στο έτσι, νόμο, στον ψηφισμένο νόμο. Αυτό. Είναι νομίζω στο είναι νόμο, αυτό, γι' αυτό το είπα, ότι μπορεί να μου έχει διαφύγει, αλλά θα πρέπει εκεί πραγματικά να ξεκαθαρίσει. Πάντως, αν λοιπόν συμβαίνει να, αυτό, είναι ότι φαντάζομαι, είναι δημόσιο αγαθό. Ναι. Ένα λεπτό, γιατί εδώ η κυβέρνηση έχει επιλέξει και έχει φτιάξει μία από τις επικοινωνιακές σημαίες της. Είναι η υπόθεση των καναλών. Είχε ξαναγίνει αυτό για να μην αδικούμε την κυβέρνηση και περισσότερο θυμίζω ότι πάλι είχε ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Για να συνεννοούμαστε, εάν αύριο το πρωί οι άδειες πάνε στο Στέλιο, τον Δημήτρη, την Αρετή, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Αλφόνσο ή τον Άκη, δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κοινωνίας. Ο άνεργος δεν θα βρει δουλειά. Ο αγρότης ή ο μικρομεσαίος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Ο άστεγος δεν θα πουλώσει τις πληγές του. Ας αφήσουμε πέρα λοιπόν από τη συζήτηση τους επικοινωνισμούς. Για τους δικούς τους λόγους κάθε το κυβέρνηση το χρησιμοποιεί. Να πάμε στην ουσία. Προφανώς πρέπει να πειτάξει. Εμένα το ερώτημα μου είναι αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος. Θα το δούμε. Γιατί πολλές φορές. Τώρα με τρώει βραδιάτικα. Και θα τα ανοίξω και θα πω κάποια χοντράδα. Βεβαίως, να πεις. Όπως αυτή που έγινε σήμερα στη Βουλή το μεσημέρι. Αφήστε λοιπόν. Τι έγινε. Αφήστε τώρα. Αφήστε.
Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει την ουσία του πράγματος. Το πολιτικό παιχνίδι με το νομοσχέδιο του κυρίου Παπά αποκλείεται. Αν αποκλείεται, έχει καλώς. Δεν αποκλείεται, όχι. Δεν πρέπει να το δούμε, να γίνεται. Μένει έξω από την πόρτα. Έχετε διαφάνεια και νομιμότητα σε αυτό που λέγεται εξουσία, τεράστια επικοινωνιακή δύναμη και ό,τι άλλο, χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω των τηλεοπτικών σταθμών. Άκη, να το πιάσουμε λίγο ανάποδα. Να το πιάσουμε λίγο ανάποδα. Να αφήσουμε τον Κώστα λίγο να μας εξηγήσει. Αν μπορεί ο Δημήτρης. Να το δούμε λίγο ανάποδα. Παρακαλώ. Τόσα χρόνια ξέραμε όλοι ότι τα κανάλια δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Όμως αιμονικά κάποιοι επιχειρηματίες ή συγκροτήματα ή συνεργατικά σχήματα εμέναν στο να τα έχουν. Γιατί είχαν τεράστιες πολιτικές πλάτες. Γι' αυτό. Οι λόγοι λοιπόν είναι είχαν δύο. Είχαν τεράστιες πολιτικές πλάτες. Ήταν η παράλληλη, με συγχωρείτε, ήταν η παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνεργασία με το κράτος, δηλαδή τα δημόσια έργα, ένα το κρατούμενα. Και το δεύτερο ήταν ότι μπορούσαν μέσω από τα κανάλια που χανόταν πολύ χρήμα, είχαν πάρα πολλά μεγάλα, πολύ μεγάλα έξοδα, κλείναν δηλαδή με πολύ μεγάλες ζημίες, να μπορούν να σβήνουν και να ισοσκελίζουν κάπως τους προϋπολογισμούς τους και να, όχι φοροδιαφυγή, να γλιτώνουν φόρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα έχει στα χέρια της συγκεκριμένα η κυβέρνηση έρευνα συγκεκριμένου Ινστιτούτου του εξωτερικού, που λέει ότι η βιωσιμότητα επιχειρηματική των καναλιών σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μόνο αν τα κανάλια είναι τρία. Τόση είναι η διαφημιστική πίτα. Έχουμε κρίση. Δηλαδή όλοι τα ξέρουμε. Και όμως κάποιοι επιμένουν να έχουν και να διατηρούν τα κανάλια. Άρα λοιπόν βλέπουμε το ενδιαφέρον. Ας το κρατήσουμε αυτό και ο κόσμος αυτό το καταλαβαίνει. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλους να κάνουν μια δουλειά που μπαίνουν μέσα. Δεν εξηγείται. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, και προσπαθεί να βάλει κανόνες σε αυτό το τοπίο. Έχει τους τρόπους να το κάνει. Βάζει. Βεβαίως, θα σας πω πώς βάζει. Όταν βάζεις κριτήριο ανθρώπων που θα δουλεύουν μέσα. Έτσι. Μάλιστα. Δεν θα ανοίγουν τα κανάλια με πέντε δημοσιογράφους που ο καθένας κάνει 15 δουλειές. Το πιο κρίσιμο από όλα είναι η προέλευση του χρήματος, κύριε. Δεύτερον, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δραστηριοποιείται. Το πιο κρίσιμο από ακριβώς, όλα είναι ακριβώς η προέλευση του χρήματος. Μα δεν θα μπορεί κάποιος που ανοίγει διεκδικεί τηλεοπτική άδεια να έχει παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα με το κράτος. Και φάνηκε φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα. Υπάρχει, να το ρωτήσω λοιπόν εγώ αλλιώς. Ναι. Υπάρχει υποψήφιος καναλάρχης με offshore. Υποψήφιος, Άγιο, μπορεί να είναι. Υπάρχει υποψήφιος καναλάρχης. Γιώργο, μην με προκαλείς, θα πω κι άλλα. Πάσε με απόψε, μην με τρελαίνεις. Πιστεύω λοιπόν, ότι για αυτό το θέμα δικαιούσε. Ξέρεις τι το λέω. Ναι, όμως ο συγκεκριμένος δεν θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω της offshore. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και θέλω να πω στον αδελφό μου τον Άκη. Ακούω και για ραντεβού ότι δικαιούται. Και ακούω ότι παίζει ρόλο και άλλος πολιτικός αρχηγός. Λέω ότι δικαιούσε να πεις όσα ξέρεις και δεν θα σε παρεξηγήσει και κανένας. Γιατί τα έχεις πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Λοιπόν, τώρα θέλω όμως να με αφήσεις να σου πω και εγώ δύο κουβέντες. Το ένα είναι το ότι είναι, στη μια περίπτωση. Συγγνώμη, το ζητούμενο είναι, αν αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό έγινε ο καβγάς στη Βουλή, η αποκατάσταση της νομιμότητας. Όχι το σοου το οποίο πάμε καλό, λοιπόν καλό τώρα, σε επεσήμανος. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό, γιατί είπα πριν από λίγο ότι ήταν μια παράσταση η οποία απευθυνόταν σε κάποιο κόσμο. Ας βλέπουμε και πλάνα από τα όσα έγιναν το πρωί στην λοιπόν, πολύ ωραία σας παρακαλούμε. Και πολύ ωραία, νομίζω το κάνει λύσα η αρετή, ότι ο καθένας έδινε και εξετάσεις. Ανεβήκαμε στη θεατρική σκηνή και μας βλέπει ο Κάρολος Κούν να δει ποιος θα περάσει και ποιος θα περάσει. Μακενάρι ήταν και ο Κούν, αλλά δεν ήταν δυστυχώς. Λοιπόν. Τι θέλω εγώ να σου βάλω στο τραπέζι. Υποτίθεται ότι όλοι κόπτονται περί της νομιμότητας. Το ένα λοιπόν είναι ότι ψάχνουμε σε ένα νόμο που ακόμα δεν έχει ψηφιστεί κτλ. Να βρούμε τις προδιαγραφές, αν είναι καλές, αν είναι μέτριες, αν θα υπάρχει πολιτικό παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να προσπεράσω αυτό που συνέβαινε τόσα χρόνια. Εάν έπρεπε εγώ να απαντήσω εκτός δημόσιου λόγου στον κύριο Λοβέρδο, θα τον ρωτούσα ποια χούντα είχαμε μετά τη μεταπολίτευση. Γιατί αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο, νομίζω καλύτερα από τον καθένα, το είπε σε εκείνη την εξομολόγηση στον Μπαϊρακτάριο Καραμαλής.
για τους 5 ταβαντζίδες που κάνουν κουμάντο σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς δημοκρατία. Για να χρησιμοποιήσω και τις κουλτούρες μου. Αρκεί να μην φτιάξουμε νέους. Όπως το είχε πει ο Έκο είναι τα πράγματα. Αρκεί να μην φτιάξουμε νέους. Λοιπόν, το θυμάσαι πώς το είχε πει. Έτσι. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να κάνεις δικτατορία με τα τάγκ. Γι' αυτό ξαναλέω. Όταν υπάρχει τηλεόραση. Αποκαθίστατη. Για να μην ξεχνιόμαστε. Να εξηγήσουμε. Αν ναι, τότε καλώς γίνεται. Εκεί δεν πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο. Να εξηγήσουμε. Για να δούμε αν όντως έχει γίνει. Δεν υπάρχουν υποψήφοι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο παπά με τίποτα αν δεν δούμε το νομοσχέδιο. Επειδή έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν έχουμε κάτι να δούμε. Και επειδή εγώ δεν θέλω. Θα το εξηγήσουμε. Δεν θέλω πολύ χρόνο σε αυτό το θέμα. Και είπα πριν κάτι που δεν το λέμε οι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κακώς. Ότι υπάρχουν και μέσα τα οποία πρέπει να κλείνουν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα κανάλι να έχει χρέος ναυπηγείου και να συζητάμε για τη λειτουργία του ή όχι. Όπως επίσης υπάρχουν και επιχειρηματίες που έδειξαν το ποιόν τους σε αυτό το πεδίο και δεν πρέπει να περνάνε ούτε καν έξω από την πόρτα του διαγωνισμού. Συμφωνώ. Λέω κι εγώ. Εγώ συμφωνώ. Έλα, Κώστα. Αλλά δεν έχει γίνει ένα διαγωνισμό ακόμα. Ναι. Ακούω και τους ανησυχούντες για τον Τούρκο επιχειρηματία. Τι φοβάται. Ο κ. Δεβέντης. Μήπως θα δείχνει κατευθείαν τα τουρκικά σύριαλ που μας δείχνουν τα ελληνικά κανάλια. Δεν έχω καταλάβει. Έλα, Κώστα, ο κ. Δεβέντης έκανε κάτι περισσότερο. Είπε: μην κλείστε το Μακεδονία που μάλιστα ανήκει σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Και μην το δώσετε σε Τούρκο. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν εντελώς. Στοχευμένη η παρέμβαση. Εντελώς στοχευμένη η παρέμβαση. Στα συμφέροντα του επιχειρηματία που έχει δύο κανάλια. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα. Τώρα, για να ξεκινήσω από το, βασικό, από το σχόλιο. Επειδή είδαμε τον καυγά. Ο καυγάς είναι μονομερής στην πραγματικότητα. Ένας βρίζει και άλλος του λέει να ντρέπεσαι. Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Βουλή, έχουμε σταθερά και συστηματικά ένα προκλητικό πολιτικό λόγο. Αυτός ο λόγος διατυπώνεται. Είναι λόγος προβοκατόρικος, συχνά πυκνά. Αρκετές φορές γίνεται και ακραίος. Και αυτό που λέω δεν αφορά μόνο τον κύριο Λοβέρδο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δυσκολεύει όμως πάρα πολύ τον τρόπο να συζητάμε. Εάν ήμασταν εδώ και συζητάγαμε με τον τρόπο που συζητούσαν σήμερα στη Βουλή, κανείς δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Μετά, μόλις τελειώνει η εκπομπή, θα παίζαμε ξύλο. Ένα. Δεύτερο. Τι λέει, τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό τοπίο. Έχει ψηφιστεί νόμος που λέει ότι θα γίνει διαγωνισμός για τις άδειες. Ο νόμος ορίζει τα κριτήρια με τα οποία μπορεί μια εταιρεία, μια επιχείρηση να θέσει υποψηφιότητα για να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό. Τα κριτήρια είναι οι εργασιακές σχέσεις, το μετοχικό κεφάλαιο, η σύμφεση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι μέχρι άχρη προσώπου, μέχρι φυσικό πρόσωπο η σύμφεση του. Ορίζει για τον αριθμό των εργαζομένων, 400 εργαζόμενοι, όταν σήμερα τα κανάλια τα πανελλαδικά είναι 200-250 στην καλή. Με συγκεκριμένο κλάδο ασφάλεια. Και συγκεκριμένου και εργασιακές σχέσεις. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να φύγουμε και από τη γαλέρα. Τώρα, εγώ δεν είμαι σε κανάλι πια. Αλλά πρέπει να το λέμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι μας, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό που είναι με σχέσεις, εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Δεν είναι σωστό. Οι περισσότεροι σήμερα. Οι περισσότεροι. Είναι άθλοι. Σήμερα οι περισσότεροι. Μην κοιτάμε τώρα. Παιδιά, βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν έσχη ως συνάδελφοι μας δημοσιογράφοι και παίρνουν 500 ευρώ. Το χειρότερο και επιτρέπει. Δεν παίρνουν χιλιάρικα. Κώστα μου, παρακαλώ. Το χειρότερο δεν είναι ότι δουλεύεις σαν κοπηλάτης. Το χειρότερο είναι ότι δεν σε σέβονται ως δημοσιογράφο. Σε πάρα πολλά μίντια, θα έλεγα δε ότι τα μίντια στα οποία υπάρχει η ελευθερία λόγου αποτελούν εξαίρεση, ακριβώς λόγω της πίεσης που περιγράφουμε, της ανεργίας, της εξαφάνισης των συλλογικών συμβάσεων και των σχέσεων εργασίας κλπ. Επί της ουσίας, όποιος δεν του αρέσει ή όποιος έχει άλλη άποψη, βλέπει την πόρτα. Εγώ, πάντως, αυτό είναι καθεστώς εκβιασμού. Γιώργο, θέλω να ξεχωρίσω τη συζήτηση από το συνάδελφο μας. Ναι, ναι. Γιατί ενδεχομένως λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο ή ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα. Αυτό που είπα εγώ έχει να κάνει με την αλήθεια πάντως. Το κεντρικό ερώτημα είναι. Δεν σου πω τι ψέματα. Αυτό όχι έχει να κάνει με την αλήθεια, όχι με το συνάδελφο. Εάν αποκαθίσταται η νομιμότητα ή όχι. Εάν πίσω από όλη αυτή την πολύ έντονη παρτίδα εξουσία, πολιτικών ισορροπιών, επιχειρηματικών πιέσεων και ούτω καθεξής. Γίνεται ένα νέο πάρτι διαπλοκής ή για πρώτη φορά. Να περιγράψουμε τα βήματα για να κρίνει ο κόσμος. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει φως σε αυτό το τοπίο και να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που βλέπει, ας πούμε, είναι καθαρό. Να περιγράψουμε τα βήματα. Για κάποιος που πιέζει και παίρνει δουλειές μέσω της τάδε εταιρείας από την κυβέρνηση. Πρώτα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι. Αυτοί οι υποψήφοι να είναι πραγματικοί και να μην είναι αχυράνθρωποι.
Να ξέρουμε από και αυτό θα το κρίνει το Ισουρού. Από πού προέρχεται το χρήμα τους, ακριβώς όπως το είπες, να μην έχουμε τίποτα από πίσω καρτέλ. Και επίσης εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, όταν κάποιος έχει μέσα ενημέρωσης, έχει και ισχυρή πρόσβαση στην εξουσία και μπορεί να κάνει business, να κάνει και άλλες δουλειές. Έτσι στήθηκε το τοπίο στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα με τα κανάλια, αλλά και πολύ παλιά με τις εφημερίδες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Οπότε θα δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι, θα δούμε αν ο διαγωνισμός είναι θεσμοθετήσει και τον όρο λόμπι, ουσία έτσι. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, ο διαγωνισμός πάντως τώρα, είναι διεθνής δούμε και πλειοδοτικός. Δηλαδή όποιος πάει εκεί δίνει τα περισσότερα λεφτά. Καλό. Άρα και μια συμφωνία κάποιο τραπέζι δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Προβλέπει όμως το νομοσχέδιο, επειδή το είδα, έχει ασφαλιστικές δικλείδες για τους αχυρανθρώπους που λέγαμε. Έχει σαφείς. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις σήμερα. Προσπαθούσε, ήταν κακός. Δεν υποστηρίζω. Όχι, όχι, εγώ λέω ότι είναι το ίδιο, αυτό λέω. Όχι, δεν είναι. Α, αυτό θέλω, θέλω να μου πείτε. Είναι άλλο ξηρός, άλλο ρουπακιάς. Οι οργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη, είχαν ένα λαθεμένο, αλλά ένα ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν διαχωρίζανε... Υπέρ του ανθρώπου σκοτώντας ανθρώπους. Όχι, μισό λεπτό. Γενικά, σας λέω, ένα λαθεμένο, θα σας το πω. Δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά. Απλώς είχαν μια αντίληψη μιας κοινωνίας τελείως διαφορετική, μια καλή κοινωνία σε πάση περιπτώσει, και οι κακοί έπρεπε να τιμωρηθούν. Μάλιστα. Είναι η δήλωση του κυρίου Μπαλαούρα που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις για το λαθεμένο ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου που μπορεί να είχαν οι οργανώσεις όπως το 17 Νοέμβρη, το οποίο όπως είπε ακούγεται άλλωστε και δεν θέλω να τον προβοκάρουμε τον κύριο Μπαλαούρα. Λέει εγώ δεν υποστηρίζω τίποτα από όλα αυτά, αλλά η αποστροφή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Έλα Γιώργο. Ναι, θεωρώ το θέμα πώς να πω, ακατάλληλο για συζήτηση. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που σήμερα είναι στους δρόμους, στα κάγκελα, στα πεζοδρόμια κτλ. Η αντοχή και η υπομονή να κάτσει να συζητήσει για το γιατί, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 70 αναπτύχθηκαν επαναστατικά, εξωαριστερά, εξωκοινοβουλευτικά, τρομοκρατικά και άλλα τέτοια. Έχει κανείς ουσιαστικό ενδιαφέρον. Γιατί κατά τη γνώμη μου όλη αυτή η ιστορία, είπε πριν ο Κώστας Προβοκάτσιας, όλη αυτή η ιστορία έχει απλώς μια συγκεκριμένη λογική. Να πούμε αν ο Ρουπακιάς και ο Ξηρός είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η λογική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό σε συνέχεια ενός άλλου είδους διχασμού που ζήσαμε αυτές τις μέρες. Ανέβηκε στο πειραματικό της Εθνικής ένα έργο το οποίο λεγόταν «Η ισορροπία του ΝΑΣ». Εκεί πέρα μέσα υπήρχαν κείμενα και του Ξηρού. Προφανώς υπάρχει τρομερή ευαισθησία σε ένα κοινό για το θέμα Ξηρός. Εγώ την ευαισθησία έχει απλώς την αναγνωρίζω, την καταλαβαίνω, την κατανοώ και θέλω να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τη συμμερίζομαι. Δεν υπάρχει, δεν είναι ο Ντάριο Φω. Ας τον Ντάριο Φω, άλλη φορά. Δείξε μας, ας πούμε, και το θάνατο ενός αρχικού. Δεν, μαζί σου. Εδώ όμως η χρήση των κειμένων είναι ακόμα πάνω σε νοπές πληγές. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος ότι απευθύνεσαι σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να τα ακούσει. Αλλά το κάναμε λύσακι. Από αυτό μέχρι το να φτάσουμε να κουβεντιάζουμε. Ο Ξηρός και ο Ρουπακιάς και η εξίσωση των πραγμάτων και η ελευθερία του λόγου και γιατί στην εθνική και όχι σε ένα άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα την αντίδραση. Όλα αυτά. Γιατί κατέβηκε το έργο. Εγώ την κατάλαβα. Διότι βγήκανε στα γεραμίδια, στα κάγκελα και είπανε. Γιατί κατέβηκε το έργο. Μα γιατί. Δεν έπρεπε ποτέ να ανέβει αυτό το έργο. Άκη μου, αυτό που λες εσύ δεν έπρεπε να ανέβει. Και εγώ συμφώνησα μαζί σου λέγοντας. Διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοτώσει, έχουν δολοφονήσει. Μαζί σου. Και λέω, εγώ που είμαι υπέρ της ελευθερίας. Θα μοιράζουμε και εγχειρίδια, δηλαδή στο δημοτικό. Κοίτα να δεις, σε αυτόν τον τόπο έχουμε ζήσει πολλά επεισόδια σε ό,τι αφορά την ελευθερία του λόγου. Επίσης, όταν έχει προηγηθεί η ιστορία Παρασκευόπουλου όταν... με την αποφυλάκηση, πρέπει η πολιτεία να είναι εξαιρετικά προσεκτική και το αρμόδιο υπουργείο. Ξέρεις, διότι όταν υπάρχει ιστορία με την αποφυλάκηση, υπάρχει ιστορία την οποία προσπαθεί να βγάλει από πάνω το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι διεθνείς αντιδράσεις. Υπάρχουν οι διεθνείς αντιδράσεις
και οι υπαχθές που είπες νοπές πληγές. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι για την αποφυλάκηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα για την αντρική παράσταση. Είναι άλλο πράγμα για να κλείσω την κουβέντα. Είναι το δικαίωμά του στην έξοδο. Να κλείσω την κουβέντα μου μόνο. Επειδή έβαλε ο Άκης το ερώτημα γιατί κατέβηκε η παράσταση. Όχι, όχι. Μισό. Δεν το πες. Είπα ότι αντιδώ στις αντιδράσεις γιατί κατέβηκε. Ναι, οκ. Αυτό με πείραξε. Εγώ λέω λοιπόν ότι κατέβηκε καταρχήν γιατί πέραν των αντιδράσεων των εδώ απολύτως δικαιολογημένων πονεμένων ανθρώπων, που εκεί δεν μπορείς να πεις και κουβέντα, υπήρξε και η αντίδραση αμερικάνικης πρεσβείας. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Λοιπόν, θέλετε να το πω δηλαδή, εγώ. Μπορεί να τα αφήσει κάποιος έξω αυτό το κομμάτι από την κουβέντα. Θέλετε να το πω εγώ που την πάτησα και είδα το έργο. Από το «Η Δημοκρατία δεν εκδίκηται» μέχρι τον εξαρτησμό έχει τεράστια απόσταση. Άκου να σου πω. Ένα βράδυ φίλοι μας καλούν σε αυτή την παράσταση. Λέω λοιπόν ισορροπία του ΝΑΣ. Βιαστική πήγα. Όταν άρχισε το έργο, δεν φαινόταν πουθενά ο Ξηρός και η 17 Νοέμβρη. Πουθενά. Όπως είπαμε και με τον Κώστα προηγουμένως, είπαμε τι είναι η θεωρία του ΝΑΣ. Η θεωρία των παιγνίων. Κάποια στιγμή στη μέση της παράστασης, πραγματικά και εγώ πάγωσα, διότι ο ηθοποιός και έπαιζαν καταπληκτικά όλα αυτά τα παιδιά. Λέω, μοιάζει στον Ξηρό, είπα στους φίλους. Ούτε και αυτοί το είχαν καταλάβει. Από ένα σημείο λοιπόν και μετά ήταν σοκ γιατί πραγματικά εξάγνιζε αυτό που έκανε ο Ξηρός, τη δολοφονία. Δηλαδή, την ώρα που δείχνει τον ηθοποιό με μια βόμβα που σκάει στα χέρια του, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος, πρέπει να σκοτώσεις για να σε ακούσει η κοινωνία. Και εκεί πια καταλαβαίνουμε ότι ο Ξηρός παίζει τον Ξηρό. Ήταν μια παράσταση που κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να έχει ανέβει. Και ό,τι και αν λέμε για την τέχνη, δεν υφίσταται. Ήταν μπλεγμένη λοιπόν η θεωρία των παιγνίων με τον Ξηρό. Ήταν μια διασκευή. Αυτό όμως αρέσει. Αυτό αρέσει. Και πρέπει να το ήξεραν. Λοιπόν, και εδώ υπάρχουν νεκροί. Δεν μπορείς να εξαγνίζεις τον Ξηρό, γιατί αυτό έκανε η παράσταση στο τέλος. Το είπε και ο Χουρδαλάκης. Αλλά είναι. Πώς θα το πούμε. Και εξαπατάς και τον άνθρωπο που πάει στο θέατρο, γιατί πάει να δει μια παράσταση που δεν φαντάζεται ότι θα δει όλη αυτή την ιστορία. Την παράσταση δεν την έχω δει. Θυμάμαι όμως το κύμα των αντιδράσεων που προκλήθηκε όταν εκδόθηκε το βιβλίο του Ξηρού. Ναι, και σου λέω ότι έτσι, πάγωσα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά είναι ένα πράγμα, αν στο δημόσιο λόγο ενός πολιτικού προσώπου, όπως είναι ο Μάξου Μπαλαούρας, κατά κάποιο τρόπο λέγεται κάτι το οποίο δεν το υιοθετεί, το λέει ως προσέγγιση, μια ερμηνεία και άλλο πράγμα, μια διάσταση που επιχειρείται να δοθεί μέσα από ένα θεατρικό έργο. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι νοπές οι πληγές. Ο Γιώργος το έθεσε πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν έχει καμιά πράγμα. Σχέση οι νοπές πληγές με το ότι η συγκεκριμένη παράσταση, την οποία επαναλαμβάνω ότι είδα, συμπτωματικά προσπαθεί να εξαγνήσει την είναι πράξη μια του Ξηρού που εγώ και να την κάνει επαναστατική πράξη. Είναι μια ερμηνεία που εγώ τη σέβομαι. Αυτό είναι. Έτσι όπως το λες, εγώ δεν έχω δει την παράσταση. Το είδα και στο λέω. Το σέβομαι. Αλλά λέω κάτι. Και μάλιστα αναρωτήθηκα ποιος με εξαπάτησε. Γιατί το έργο λέει θεωρία του ΝΑΣ. Εντάξει, και πάω να δω δεν έχω κάτι δει ολόκληρη, τέτοιο δεν έχω και δει βρίσκω στη μέση τον Ξηρό με τη βόμβα. Μισό λεπτό. Δεν έχω δει την παράσταση, το λέω. Ξέρω το θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από το βιβλίο του Ξηρού, το οποίο δεν το διάβασα. Ούτε τη διάθεση ούτε το χρόνο είχα να το διαβάσω. Και γι' αυτό ρώτησα τον Κώστα πώς λέγεται το βιβλίο του Ξηρού. Μισό λεπτό. Γιατί δεν προκύπτει ότι η θεατρική παράσταση είναι το βιβλίο μισό του Ξηρού. Μισό λεπτό. Όμως, σε έναν άνθρωπο διανοούμενο, σε έναν άνθρωπο της τέχνης, πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα πέρα από αυτό το θέμα που έβαλε. Ποιο έβαλε και εσύ, έβαλε και ο Κουρδαλάκης. Δεν είναι στον Ξηρό σαν άνθρωπο της τέχνης. Όχι, όχι. Το ξέρω. Τον σκηνοθέτη, τον δημιουργό της παράστασης. Δεν λέω ότι τον Ξηρό, προς Θεού, παιδιά τώρα. Ξέρω, είναι ο άνθρωπος, τον έχει καταδικάσει η δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε τώρα, για αυτά που έκανε. Σου επαναλαμβάνω ότι η παράσταση αυτή εξάγνιζε τον Ξηρό. Είναι μια 100%. Μπορώ να πω κάτι. Ήταν μπερδεμένη με την θεωρία των παιγνίων. Να τελειώσω μόνο. Στη μέση υπήρχε ο Σάββας Ξηρός. Να τελειώσω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση που σου λέω και προσπαθώ να καταλάβω γιατί 2 ή 3 μέρες πριν κλείσει αυτός ο κύκλος των παραστάσεων δημιουργήσαμε ένα τόσο μεγάλο θόρυβο
για αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι το πήραν χαμπάρι εκ των υστέρων. Εντάξει, δεν είναι όμως έτσι. Τρομερή διαφήμιση κανένα. Δεν είναι, 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 είναι η πρώτη φορά επί πολλά χρόνια. Μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου απασχόλησε τόσο πολύ. Επί πολλά χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πολλά χρόνια. Επί Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ έκανε έκθεση και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και στον ΕΟΜΕΧ. Με έργα κρατουμένων. Γραφικής, καράβια κλπ. Ανάμεσα σε αυτούς που εξέθεταν τα έργα τους ήταν στιγμοί εγκληματίες του ποινικού δικαίου. Με τρεις φόνους, τέσσερις φόνους, πέντε φόνους. Δεν έπρεπε να βάζουν στην πολιτεία τα έργα τους. Γιατί η οικογένεια του θύματος δεν μπορούσε να βλέπει το έργο του. Δεν διαφορά. Ένας καλλιτέχνης πήρε ένα βιβλίο. Στέλιο, σου είπα θέλω ότι συμπτωματικά να πάρω, είδα την παράσταση. Όχι, Στέλιο. Κάνεις ένα σφάλμα αρχής. Ο εγκληματίας του κοινού ποινικού έχει κίνητρα, έχει λόγους, είναι έγκλημα πάθους, είναι έγκλημα μίσους, είναι έγκλημα για οικογενειακές διαφορές. Εδώ μιλάμε για τυφλό. Η παράσταση ήταν καμουφλαρισμένη. Όπου τα κίνητρα είναι καθαρά. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν είναι πολιτικό το έγκλημα, αλλά είναι κοινό έγκλημα. Είναι ειδικά το Εθνικό Θέατρο. Είναι νοήμονες άνθρωποι και σοβαροί. Τέλος πάντων. Αυτό που είπε. Γιατί είπε λάθος τώρα και ποιο σκηνικό δεν ήθελε να πει αυτό. Κατέληγε η παράσταση και δεν. Πάντως η δικαιοσύνη δέχτηκε ότι δεν ήταν. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να θα έρθω πολύ. Και θέλω να σα την αποφυλάκηση, κάνουμε ένα λάθος. Συγγνώμη. Ο Σάββας ο Ξηρός με έχει σκοτώσει και έχει δικαστεί για αυτό που έκανε. Είναι όμως άρρωστος. Ήρθε το δικαστήριο του Πειραιά με ένα τεράστιο βαθμό αναπηρίας και είπε ότι άνθρωπος και έχουμε καταδικαστεί ως χώρα και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα αυτό, ότι ο άνθρωπος με τέτοια αναπηρία, όποιος και να είναι, όπως και να το λένε, δεν μπορεί να παραμείνει στη φυλακή. Τότε η αστυνομική και ζήτησε το δικαστήριο, κατέθεσε και ο προϊστάμενος για το δικαστήριο της υπηρεσίας, ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Νομίζω στα ΧΕΠΑ. Ήρθε λοιπόν η αστυνομία όμως τότε και είπε, α, εμείς δεν μπορούμε να το φυλάμε. Και εγώ σας λέω τώρα σε όλο το τραπέζι. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχει τιμωρηθεί. Θα πρέπει να πεθάνει στη φυλακή αφού είναι ασθενής 80%. Εγώ να μιλήσουμε. Επειδή είναι τρομοκράτης, αν θέλετε έτσι να φτιάξουμε ένα νόμο, είναι να πούμε όσοι είναι καταδικασμένοι για τρομοκρατία, πάντως, να πεθαίνουν στη φυλακή. Θέλω, αλλά να το φτιάξουμε νόμο στη Βουλή. Όχι έτσι. Θέλω να θυμίσω ότι στις συγκρούσεις που υπάρχουν περί καλλιτεχνικών απόψεων, συνήθως έχουμε άποψη όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πατήσει ποτέ στο θέατρο, δεν έχουν πάει ποτέ στον κινηματογράφο κτλ. Εγώ θυμάμαι κάτι στο οποίο ήμουν έτσι και ήμουν και πολύ νεαρός, που πραγματικά σοκαρίστηκα και ήταν από τον τελευταίο πειρασμό, όσοι θυμάστε, είχε γεμίσει η Αθήνα ξαφνικά φανατικούς ανθρώπους που θέλανε να ασκήσουν και την οθόνη του κινηματογράφου, αλλά δεν χρειάζεται να γυρίσω τόσο πίσω. Μπορώ και πρόσφατα να θυμηθώ τα επεισόδια στο χιτήριο. Για να μην ξεχνιόμαστε, τα λέω όλα αυτά. Αφενός λοιπόν υπάρχει ευαισθησία η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων κτλ. Από την άλλη, εγώ βλέπω εξόφθαλμα ότι γίνεται μια απόπειρα εκμετάλλευσης του θέματος. Δηλαδή, σε αυτή τη λογική του διαρκούς διαχωρισμού των ανθρώπων, του διχασμού, του μανιχαϊσμού, ναι, όχι, ξέρω εγώ τι, αυτό το πράγμα κάποιος το παίρνει και το κάνει λύσα. Το επενδύει επάνω του. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν βοηθάει καθόλου. Στο βωμό της πολιτικής σκοπιμότητας, να το πούμε λίγο διαφορετικά για να μην τρώμε και το χρόνο. Πάντως, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική σκοπιμότητα μόνο από τους αντιδρώντες και όχι από εκείνους, ας πούμε, που υπερασπίζουν την παράσταση. Θα σου πω. Διότι ξαφνικά, ας πούμε, τι λέμε. Αυτό που λες είναι σωστό, Άκη. Δεν είναι κανεί μόνο όποιος αντιδράει. Όχι, εγώ δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Όχι. Γιατί την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό. Η δημοκρατία δεν αντιδράει. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Να το δει η πολιτεία με όποιον τρόπο πρέπει να το δει, ανθρωπιστικά. Έτσι. Άκη, στην πρώτη φάση είδαμε αυτούς που αντιδρούσαν γιατί ανέβηκε. Στη δεύτερη φάση είδαμε αυτούς που αντιδρούσαν γιατί κατέβηκε. Εγώ αναρωτιέμαι, αν αλλάζανε θέσεις, δηλαδή, άμα παίρναμε αυτούς που αντιδρούσαν γιατί κατέβηκε η παράσταση με τον Ξηρό, να το λέει για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, και τους πηγαίναμε έξω από το χιτήριο. Θα αντιδρούσαν εξίσου. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Παιδιά. Επιστρέφουμε. Αφήνουμε κατά μέρος τηλεοπτικές άδειες και παράσταση για τον κύριο Ξηρό και τις αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν χθες στην Θεσσαλονίκη. Όπου είχαν σοβαρά επεισόδια.
έξω από την Αγρότικα μεταξύ. Ακούσε ένα επεισόδιο για τα παιδιά και ξαναπάνε τον Λοβέρδο. Δεν πάνε τον Λοβέρδο. Ο Λοβέρδο δεν είναι αγρότη. Δεν είναι αγρότη. Είναι. Είναι εδώ. Στο κοινό ναύτη. Εδώ είναι οι εικόνε. Οι εικόνε από τα όσα συνέβησαν χθε στην Θεσσαλονίκη εξαιρετικά σοβαρά. Έτσι. Και αυτό που έχουμε ω αποτέλεσμα ή ω συνέχεια είναι ότι οι κινητοποιήσει κλιμακώνονται. Είναι ότι οι αγρότες της Αττικής ενώνονται με τους υπόλοιπους. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Είναι πολύ σοβαρές, σοβαρά τα επεισόδια. Έτσι. Δεν έγιναν τα εγγένεια της Αγρότικα, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Αποστόλου, ο οποίος, Κώστα Πουντακίδα, είπε ότι είναι γνωστοί αυτοί που είναι στην κορυφή αυτών των επεισοδίων. Είναι αδεξοί και ακροδεξοί, τους οποίους έχουμε συναντήσει και σε άλλα γεγονότα και ούτω καθεξής. Κοίτα, τώρα κανείς δεν μπορεί όταν βλέπει κόσμο, δεν μπορεί να πει ότι είναι ακροδεξή ή δεν είναι ακροδεξή. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, έχω δει ότι στην επεισόδια που γίνανε στις Σέρες, ποντοστάτησαν δύο στελέχη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν είναι αγρότες, πάντως είναι δύο στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Και έτσι να μεταφέρω τώρα και την εμπειρία τώρα από τη Βουλή. Σήμερα η Χρυσή Αυγή σπιντάρισε, επένδυσε πολιτικά πάνω στο ότι εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν οι αγρότες. Το έκανε. Τώρα δεν θέλω να πω ότι οι αγρότες είναι Χρυσαυγίτες που διαμαρτύρονται. Έτσι. Αλλά υπάρχει και αυτό. Επίσης, δηλαδή υπάρχει και μια απόπειρα κομματική εκμετάλλευση. Όπως παλιά λέγαμε, ας πούμε, ο μπλόκο της Νίκαιας είναι του Κουγουέ. Στην επιχείρηση προσέγγισης. Πάντως, εγώ είδα στο Μέγκα από τη Λάρισα τον συνδικαλιστή, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είπε στην Τρέμη ότι ο Φάμελος που με ξέρει, είπε ο συνδικαλιστής, ξέρει ποιοι είμαστε και δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Προφανώς. Νομίζω ότι υπάρχει μια απόπειρα. Από φυγάδες πήγαμε στο ακροδεξί. Υπάρχει μια απόπειρα από κόμματα να σκαρφαλώσουν απάνω στην δυσκολία που έχει ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Που το ίδιο το αγροτικό κίνημα οφείλει. Δεν είχα κάποτε αυτό, όχι πολύ παλιά. Έτσι δεν είναι. Ανεβαίνει στα ταχτέρ. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν λέω αυτό. Μιλούσατε για του. Αγνωστούς της αριστεράς ή της οκριστικής. Όταν υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Είναι αρμοδιότητα του κινήματος όμως το αγροτικού να καθαρίσει. Να σας θυμίσω τι έλεγα τα κανάλια. Τι έλεγα τα κανάλια. Που είναι αντιδημοκρατικό πρέπει το ίδιο το κίνημα να ξεχωρίσει. Για τους αγρότες. Όταν έκλειναν τους δρόμους. Όταν έκλειναν οι αγρότες τους δρόμους, βγαίναν όλα τα κανάλια να πάει στο φόνο. Και έλεγαν κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Ρε Στέλιο μου, ήταν πρόσυρης αυτό. Έτσι. Τώρα αλλάξαν λοιπόν, πράγματα. Τώρα λοιπόν που οι αγρότες. Έλα ντομάτες άμα κλείσουν τα λιμάνια. Και καλά κάνουν και διαμαρτύρονται. Έτσι, άλλο τον άλλο το άλλο. Βλέπω όλα τα ίδια κανάλια της διαπλοκής να λένε μπράβο δίκιο όλοι μαζί με τους αγρότες. Εάν αυτό δεν είναι κορυδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Ποια είναι και να πω και κάτι. Αυτό ως προς τα κανάλια της διαπλοκής όπως λέει. Όταν συγκρούσεις τον εργαζομένο με τα ΜΑΤ. Τι λέγανε τα κανάλια και τα κόμματα που κυβερνούσαν. Οι γνωστοί, οι ακροαριστεροί και οι αριστεροί. Τώρα λένε οι γνωστοί δεξί, έτσι είναι δεξί. Η πολιτική, τι θέλετε. Πάντα υπάρχει θεωρία για να αποφορτήσω την ατμόσφαιρα. Όπως ήρθαμε στο αριστερό μνημόνιο, είδατε εδώ, όπως είδατε εδώ, τα ΜΑΤ υποχώρησαν, έτσι. Ναι. Για να θυμηθούμε άλλες συμπεριφορές των ΜΑΤ λίγο καιρό πριν και δεν άκουσα ούτε για συλλήψεις ούτε για προσαγωγές. Όχι στο αγροτικό, μόνο στην Κρήτη. Μόνο. Στο παρελθόν, συμπλοκές με ΜΑΤ σημειώθηκαν μία φορά. Με τους αγρότες, έτσι. Με τους αγρότες. Και μία φορά που ξεφούσκουσαν τα λάστιχα. Καλά, δεν ήταν συμπλοκή. Αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε. Έχει κάνει όμως ένα λάθος επικοινωνιακό και πολιτικό η κυβέρνηση, το οποίο ευτυχώς διακρίνω. Με τους αγρότες. Διακρίνω ότι γρήγορα το μαζεύει. Προσπάθησε να διαχωρίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε καλούς αγρότες και κακούς αγρότες, μεγάλο αγρότες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το να είσαι μεγάλο αγρότης είναι και αυτό κοπιαστικό. Ένα αγροτικό εργαλείο, ικανό να οργώσει 200 στρέμματα, κάνει πάνω από 200.000 ευρώ. Αυτό το χρωστάει στην τράπεζα. Επίσης, είναι εκεί όμως. Εάν συνεχίσει ο αρμόδιος υπουργός να επιμένει σε αυτή τη λογική, που θαρώ πως αρχίζει και τη μαζεύει, δεν θα του βγει σε καλό. Θα παρθούν μέτρα, θα υπάρξουν ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των αγροτών. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο κανείς δεν το άγγιζε, όπως το ασφαλιστικό, τόσα χρόνια, οι καυτές πατάτες.
Και πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναλογιστούν τις ευθύνες που κουβαλάνε από το παρελθόν. Είναι άλλη αναλογία ενός αγρότη μικρού με πολύ μικρό κλήρο και άλλη αναλογία ενός αγρότη με μεγάλο κλήρο. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ διαφορετικά τα μεγέθη. Να το πω πρακτικά, Αλφόνσο, με συγχωρείς. Για να βγάλεις εισόδημα 40.000 ευρώ, αν καλλιεργείς ελιές και βγάζεις λάδι, ξέρεις πόσες ρίζες χρειάζεσαι. Τουλάχιστον 2.000 ρίζες. Τυχαίνει να ξέρω μερικά πράγματα έτσι από την. Ξέρεις τι χρειάζεται για να μαζέψεις 2.000 ρίζες. Ξέρεις πόσα χρήματα. Δεν είναι σωστό τώρα να πηγαίνεις να λες. Να σου πω, εγώ μαζεύω από 20 ρίζες πόσα χρειάζονται. Είναι πάρα πολλά, έχει δίκιο. Ότι υπάρχει μια κατηγορία αγροτών που την παίρναγε στα φρουτάκια, θα σας θυμίσω άλλες εποχές. Με τις επιδοτήσεις. Με τις επιδοτήσεις στα καφενεία. Λοιπόν, να πούμε όμως κάτι. Αντί να συζητάμε αυτό, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το προβλέπουν τα νομοσχέδια, το προβλέπουν. Λέω ότι η κυβέρνηση έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα πια αυτές τις μέρες. Εκεί είναι το ζητούμενο. Πώς θα ξεπεράσει. Είναι η γαλότσα, είναι η γραβάτα, είναι οι αυτοκινητιστές που κατέβηκαν σήμερα και πήγαν στην Ελλάδα. Είναι οι καναλάρχες, είναι συμφέροντα. Είναι πάρα πολλά. Και ας τα μάζεψε όλα μαζί για την καινούργια χρονιά. Συμφέροντα. Εδώ πια μιλάμε για μια οριζόντια αντίδραση πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας. Πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας που στις τελευταίες όσες φορές του ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις κάλπες, σε όποιες κάλπες και αστήθηκαν και στήριξε τον κύριο Τσίπρα. Και εδώ είναι το ερώτημα, προκύπτει ένα ερώτημα. Γι' αυτό έχουμε και τη συγγνώμη του Γλέζου. Προκύπτει, ναι. Ο κύριος Γλέζος, ο οποίος είπε, ζητώ συγγνώμη τους Έλληνες που στήριξαν τον κύριο Τσίπρα που εμπιστεύτηκε τον κύριο Τσίπρα. Δήλωσή του. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Γλέζος επηρεάζει πια το εκλογικό σώμα. Έχει σημασία. Αλλά εδώ. Ως Γλέζος. Έτσι. Ως Γλέζος. Θα είναι ο Γλέζος. Είναι ο Γλέζος. Τουλάχιστον ακόμα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Μπορεί να το διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ή ακόμη και αν κλείσει το ασφαλιστικό που κατά πάσα πιθανότητα η πλειοψηφία υπάρχει στη Βουλή, θα περάσει. Είναι εύκολο άκυρα να το διαχειριστεί με 150. Θα αφήσει πολύ μεγάλη πολιτική πληγή στον κύριο Τσίπρα και πολύ μεγάλες πληγές στην κοινωνία. Ναι. Πάντως, επειδή εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια διαχωρίζοντας, αν θες, ελαφρώς τουλάχιστον θέση μου αυτά που ακούστηκαν. Το ένα είναι ότι όπως υπάρχουν κολοπεδαράδες στη δικιά μας δουλειά, λαμόγια που παίρνουν μαύρα και είναι παπαγάλοι του κερατά, κάπως έτσι συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, όταν άκουσα τον κύριο Αποστόλου να λέει ότι είναι 10 δισεκατομμύρια η αγροτική παραγωγή και δουλεύονται 5. Προφανώς και υπερβολικός να ήταν και να ήταν ένα, φαντάζομαι ότι αν υπήρχε το ένα δις δεν θα κοβόντουσαν καθόλου οι συντάξεις. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι εγώ είμαι απολύτως με την αγροτική κινητοποίηση. Είμαι απολύτως με το να κατεβαίνει ο κόσμος και να διεκδικεί τα δικαιώματά του κτλ. Αλλά επειδή δεν το ανακάλυψα τώρα, έχω περάσει όλη μου τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, ξέρω ότι πάντα υπάρχουν και κάποιοι που παρισφύουν και προσπαθούν να καπελώσουν. Και. Έχουμε 60 μπλόκα στην Ελλάδα. Στα 60 μπλόκα δεν υπήρξε κανένας υστερόβουλος. Δεν υπήρξε κανένας, ας πούμε, που όταν πήγε να μιλήσει ένας βουλευτής, του την έπεσε. Δεν. Μην τα κάνουμε ξαφνικά, επειδή αυτοί είναι οι τηλεθεατές μας και λογικό είναι, παιδιά, είσαστε ζάχαρη μέλη, για όλα αυτά ο κακός ο υπουργός κτλ. Ο υπουργός προφανώς έπρεπε να έχει κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Αυτό είναι το ένα. Αλλά μην εξοραίσουμε και την ελληνική κοινωνία η οποία δεν φοροδιαφεύγει, η οποία τα κάνει όλα καλά. Θα τρελαθούμε. Επίσης, επειδή μιλήσαμε για αγρότες μικρούς, μεγάλους και τα ρέστα. Υπάρχουν τσιφλικάδες, τα καγέν που είπε πριν από λίγο ο Αλφόνσος. Δεν είναι πάντως μόνο οι αγρότες. Όχι, να τα πιάσουμε ένα-ένα, Άκη μου. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Εδώ δεν βλέπουμε αγρότες. Προφανώς. Και ξαναλέω ότι εγώ που είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στις κινητοποιήσεις. Δεν θέλω να έχω δίπλα μου, για παράδειγμα, τον δικηγόρο ο οποίος δηλώνει 10.000 το χρόνο και βρίσκεται στη λίστα Μπόγερς με 5,5 εκατομμύρια καταθέσεις. Σωστό. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Δεν θα βρω το δίκαιο μου. Θα χάσω το δίκαιο μου. Αλλά θέλω να σου πω όσοι είναι. Λέω, όσοι είναι. Είναι αρκετοί. Γιατί στον καπιταλισμό, για να μιλήσω και λίγο πολιτικά, τα πολλά λεφτά τα έχουν οι λίγοι. Έτσι πάντα πράγματα. Άρα δεν είναι πολύ. Λέω τα πολλά λεφτά τα έχουν οι λίγοι. Άρα δεν είναι πολύ. Εγώ δεν θέλω λοιπόν το καγέν μαζί με το τρακτέρ
που το χρωστάει ο άλλος και το δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να το ξεχρεώσει την τράπεζα. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έβλεπα μια κυρία προχθές, συγγνώμη που ξεχνάω το όνομά της, η οποία ήταν μπροστάρισα σε έναν αγώνα ξανθιά όμορφη. Επικαλείσαι τη φοροδιαφυγή. Όχι, δεν την επικαλούμε. Δεν είναι μόνο η φοροδιαφυγή. Τη φοροδιαφυγή δεν την αντιμετωπίζεις με το ασφαλιστικό. Εγώ δεν επικαλούμε τη φοροδιαφυγή. Με του κράτους που αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή. Λέω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν αντιμετωπίζεις οριζόντια. Γιώργο, Άκη δίνει κίνητρο. Λέω δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιώργο, ανεξάρτητα, Άκη άφησα να πω κάτι. Ένα τελευταίο γι' αυτό. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αγρότες πολύ πλούσιοι ή πολύ φτωχοί, θέλω να σας πω την εμπειρία μου. Επειδή ταξιδεύω γενικά, ήρθα προχθές από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Είχα πάει σε μια λαϊκή από περιέργεια. Είδα μόνο ακτινίδια Ελλάδος, φρούτα Βορείου Αφρικής, πορτοκάλια Ισπανίας, Ιταλίας κλπ. Στην Ελλάδα λοιπόν, επειδή μας ακούν οι φίλοι μας, έχουμε λεμόνια και ακτινίδια Ισραήλ, Τουρκίας, πατάτες χιλής, Αιγύπτου, χιλής κτλ. Και πρέπει επιτέλους κάθε κυβέρνηση και να βοηθήσει τους αγρότες και την παραγωγή μας. Ποιος κατέστρεψε την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Μην πούμε ποιος την κατέστρεψε, να πούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, Αλφόνσο. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, οι Έλληνες πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση σίγουρα και να παίρνουμε τα προϊόντα μας και η κυβέρνηση να βοηθήσει τους αγρότες και στις εξαγωγές. Όχι μόνο να έρχονται προϊόντα απ' έξω. Έτσι, δεν μπορώ να πηγαίνω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και να βλέπω ντομάτες Βελγίου, επειδή το έχουν οι Βέλγοι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι σωστό. Το κατάλαβες. Αλλά μέχρι τώρα. Είναι πολύ σωστό και πολύ θεωρητικό, ρε. Αλλά, ναι, μισό λεπτό. Αλλά μέχρι τώρα όμως, μέχρι τώρα, αυτό που διακρίνανε. Στην πράξη, λέω. Αυτό που διακρίνανε ήταν πολιτικές οι οποίες παραμέριζαν την αγροτική παραγωγή. Διότι ήθελαν όλοι να πάνε να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, έμποροι. Λοιπόν, λέμε πρώτη φορά αριστερά. Και πρώτη φορά αριστερά σημαίνει ότι θα βάλει, λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, λέω ότι προφανώς θα στρέψει και την παραγωγή και τους αγρότες σε μια άλλη κατεύθυνση. Και πρώτα απ' όλα τη βιομηχανία. Αλφόνσο, για να πάμε στους τελευταίους, περιμένουν. Πάντως, να θυμηθούμε και κάτι ακόμα. Μέχρι το Μνημόνιο 3, με όποιον τρόπο, είναι πια γνωστό, ο καθένας έχει διαμορφώσει την άποψή του, επευλήθη στη χώρα μας, αυτό το ασφαλιστικό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε το αφήγημα περί της φοροδιαφυγής και της αντιμετώπισης της μέσω αυτής της ιστορίας. Άρα πού καταλήγουμε, σε πιέσεις. Λέω λοιπόν ότι αυτό με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι και αναμένεται να επιδεινωθεί, διότι έρχονται οι δανειστές και έρχονται να βάλουν τη δική τους φαγίδα σε αυτή την ιστορία και δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα ενός δημοσιονομικού τελεσυγράφου. Όχι μεταρρυθμιστικής αγωνίας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι αν είχε πετύχει η διαπραγμάτευση την οποία ήθελε να πετύχει ο κύριος Τσίπρας, η μεταρρυθμιστική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο ασφαλιστικό θα είχε άλλο γνώμονα. Άρα λοιπόν, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το δημοσιονομικό τελεσίγραφο του Μνημονίου 3 και των δανειστών είναι αυτό που καθορίζει και αυτό που βλέπουμε τώρα. Έλα, Κώστα. Απλώς να θυμίζω ότι τον Ιούνιο, νομίζω, του 2014, κυβέρνηση Σαμαρά δηλαδή, υπήρχε ένα έγγραφο του Δέλτα Νιτάφ, το οποίο κατατέθηκε και πρόσφατα, δηλαδή την Τρίτη, στην Ελληνική Βουλή για ακόμη μια φορά, δεν είναι κάτι κρυφό. Στο οποίο το έγγραφο αναφερόταν στην δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης. Μιλάω, δεν το λέω κομματικά, το λέω υπήρχε. Έτσι. Από τον Ιούνιο του 2014 ξέρουμε ως κυβέρνηση ότι είχαμε την υποχρέωση για πάνω από 1%, νομίζω ήταν 1,4% του ΑΕΠ, μείωση του κόστους στο ασφαλιστικό. Τότε υποσχόμασταν την 13η σύνταξη. Εκτός αν πιστεύαμε ότι θα έχουμε πετάξει το ΔΕΛΤΑ από το παράθυρο. Το βάλε εσύ το πλαίσιο όμως. Το λέω γιατί. Είπες ότι απέτυχε η διαπραγμάτευση. Επειδή λες σωστά ότι δεν υπήρχε αυτή η πίεση για το ασφαλιστικό. Στην πραγματικότητα υπήρχε η δέσμευση από προηγούμενη. Έχει ο Τσίπρας αυτή την από εκεί και πέρα. Ένα δίκαιο. Είναι προφανές. Ένα δίκαιο. Αν θέλουμε να το δούμε πολιτικά. Ότι δεν έφερε αυτός τα ασφαλιστικά ταμεία
στην κατάντια που είναι σήμερα. Αυτό να το πούμε. Έχει δίκιο ο Τσίπρας αυτό. Σε αυτό απόλυτα. Και οφείλουμε να του το αναγνωρίζουμε για να του το πιστώνουμε. Δεν το έφερε ο Τσίπρας. Απολύτως. Δεν έπαιξε τα λεφτά. Δεν μπορεί να μην ήξερε όταν έλεγε αυτά που έλεγε προεκλογικά. Πήγε να κάνει μια διαπραγμάτευση. Εντάξει. Την οποία, όπως είπε και το καλοκαίρι, δεν βγήκε μέχρι εκεί που την ήθελε. Εντάξει. Και αναγκάστηκε να κάνει και πίσω. Και λέμε ότι και κάνει και υποχωρήσει. Ναι, το ερώτημά μου είναι τώρα αν η μεσαία τάξη θα φτάσει στο Βαρουφάκη. Θα το φτάσω. Η εντολή την οποία είχε και την έδωσε σύσσωμος ο ελληνικός λαός στην κυβέρνησή του ήταν: θα κάνεις σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά θα μείνεις στο ευρώ. Αυτό του είπε. Έκανε σκληρότητα διαπραγμάτευση και σχεδόν. Και κλείσαν και οι τράπεζες. Δηλαδή, σχεδόν βγήκαμε και από το ευρώ. Πήγε και λίγο πιο πέρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, από εκεί που είχε την εντολή. Κατάλαβε ότι δεν έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, ούτε η χώρα θα το άντεχε αυτό το πράγμα, ούτε ο ελληνικός λαός το ήθελε, δεν του το είπε ποτέ κανείς να το κάνει. Και αυτό το ρωτήσαμε μετά. Δεν τον ρωτήσαμε. Σωστά. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Είναι μια εκτίμηση. Εντάξει, το δέχομαι. Ας κρατήσουμε τη διαφωνία. Τώρα, στο ερώτημα τι γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ένα σημείο που για μένα είναι η λογική του νέου ασφαλιστικού. Η οποία λέει: δήλωσε εισόδημα, δηλαδή μην φοροδιαφεύγεις, για να πάρεις μεγάλη σύνταξη. Άρα και να μείνεις φοροδιαφύγης και να μην φοροδιαφύγεις. Αυτό είναι μια λογική. Δήλωσε εισόδημα για να πάρει η μεγαλύτερη σύνταξη ο άλλος που δεν δηλώνει. Απλώς να σου επισημάνω ότι οι αγρότες που διαμαρτύρονται τώρα σχεδόν θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους, η βασική σύνταξη. Έτσι δεν είναι. Όχι. Διπλασιάζεται η σύνταξή του. Πώς είναι η σύνταξη τώρα, από τα 150 θα πάει στα 380. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Και καλά θα κάνουν. Και καλά θα κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν πρέπει οι μεγάλοι άνθρωποι να βρίσκονται έξω από την κοινωνία να πεθαίνουν στον δρόμο που παίρνουν 150 ευρώ. Η εφημερίδα σου αύριο βγάζει η πρωτοσέλιδα ότι πληρώνουμε 800.000 συμβούλου του κυρίου Τσακαλώτου. Ξέρω και εγώ, θα δούμε τα στοιχεία όποιο τη διαβάσει. Εδώ είναι ένα. Αστείο να πιάσω από αυτό που είπες από το θέμα της εφημερίδας. Ακούω τώρα, άκουσα στη Βουλή ότι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το ασφαλιστικό, μια και το συζητάμε, να κόψουμε από εδώ τις αυξήσεις κτλ. Με τους διορισμούς των μετακλητών βγαίνουν τα κόμματα, λέει εσείς διορίζετε περισσότερο αυτό, όχι εμείς περισσότερο κτλ. Αν θέλουν και θέλουν να πούν την αλήθεια στον κόσμο, έπρεπε να πούνε σήμερα στη Βουλή αυτοί που κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, καλό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην βάζει και όλες τις αδέρφες και τα σόγια κτλ. Αλλά αυτά που κατάγγειλε δηλαδή χρόνια πριν. Ναι. Να πούνε λοιπόν, όσοι υπηρετούν στη Βουλή, συγγενείς, βουλευτών, πρώην υπουργών κτλ., να μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΔΕΠΟ. Να πω ότι ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνουνε, πάνε να γίνουν όλοι οι ίδιοι. Και εγώ λέω το εξής. Βεβαίως έκανα λάθος στη διαπραγμάτευση ο Τσίπρας, είναι δεδομένα. Και βεβαίως πολλά μέτρα είναι που παίρνουν τώρα είναι εξαιτίας αυτών των λαθών. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά και να λέμε ότι για ό,τι έγινε 40 χρόνια σε τούτο το τόπο φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό, για τους φοροφυγάδες, για τους απατώνες που είναι έξω, για τους τραπεζίτες. Αλλά η κοινωνία έχει υποστεί πάρα πολλά στην πλάτη της. Και αντί να κάτσουν κάτω αυτοί οι κύριοι, παιδιά, λέτε, ξέρετε ποιο το ασφαλιστικό. Η φορολογία και οι εισφορές μαζί. Και φτάνουν στην περίπτωση των μηχανικών. Εκτός αν δεν είναι ψέματα. Σε κάποιες περιπτώσεις το 104%, ένα πράγμα πρώτα απ' όλα θα πληγεί. Πέρα από τις εισφορές και την καταβολή τους κτλ. Ένα πράγμα θα πληγεί, χαμογελάει ο Κώστας. Η κατανάλωση. Και δεν έχεις την πολυτέλεια. Έπρεπε να βρίσκεις κίνητα και να χρηματοδοτήσεις το ασφαλιστικό μέσα από την κατανάλωση. Έτσι, λεφτά που θα βρει. Να το δούμε, λεφτά που θα βρούμε. Πάμε. Ο κύριος πρώτη παρέμβαση. Κωνσταντινόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλο και σε εσάς, τον κύριο Κουδαλάκη και σε όλους τους συναδέλφους σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα σε τρία σημεία να εκφράσω, να σας πω πώς εγώ βλέπω την κατάσταση στην Ελλάδα και πραγματικά θα ήθελα, επειδή εκτιμώ εσάς και τον κύριο Κουδαλάκη ιδιαίτερα, αλλά και όλους τους υπολείπους συναδέλφους, θα ήθελα να είχα την άποψή σας συνοπτικά, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχω κουραστεί να ακούω ότι φταίει η Τρόικα. Φταίει η Τρόικα, το κουαρτέτο, όπως θέλετε πείτε τα, αυτοί οι οποίοι μας κάνουν τον πήξε, το δείξε. Γιατί δεν φταίμε εμείς? Εμείς δεν πήγαμε και τους ζητήσαμε δανεικά. Εμείς δεν τα φάγαμε. Γιατί μας φταίει η Τρόικα? Μήπως ισχύει εδώ αυτό το πράγμα ότι πάντα για τον Έλληνα φταίει η κατσίκα του δίπλα? Ότι δεν θέλουμε να δούμε στο σπίτι μας τι συμβαίνει? Δεν τολμάμε, ίσως μας ενοχλεί και νομίζουμε ότι όλα έρχονται απ' έξω. Εγώ λέω,
ή έχει πει τα 8 στα 10 που είπε η Τρόικα είναι σωστά. Το δημόσιο πρέπει να εξαγνιστεί. Πρέπει να φύγουν άνθρωποι που δεν δουλεύουν. Δεν έχουμε όλη την εμπειρία να πηγαίνουμε στο δημόσιο και να μην δουλεύει τίποτα. Ένα το κρατούμενο, για να μην σας παίρνω χρόνο. Δεύτερο κρατούμενο. Συμφωνείτε, γιατί εγώ το πιστεύω απόλυτα, ότι οι πολιτικοί μας τα έχουν πλακάκια από πίσω μεταξύ τους και η κόντρα είναι καθαρά για το Θεαθήνε. Γιατί καμία, δεν μου λέτε κύριε Παυλόπουλε, γιατί καμία επιτροπή, πώς το λένε αυτές, εξεταστικές, δεν τελεσφόρησε. Μήπως γιατί μεταξύ τους τα βρίσκουν και δεν τελεσφορεί. Μήπως δεν ξέρουμε όλοι ότι σε κυβερνήσεις δεξιάς υπάρχουν πολεμένοι αριστεροί και τούμπαλιν. Άρα μήπως όλο αυτό είναι marketing, δηλαδή για να δουλεύουν τον κοσμάκι. Και τρίτο, το οποίο εγώ πιστεύω ότι δικαιολογεί ένα παλιό ελληνικό τραγούδι που λέει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, φαντάζομαι, εμένα μ' άρεσε κιόλας, που λέει «Η αλήθεια πονά, ραγίζει βουνά, ποτέ μην την πεις πουθενά». Ποια είναι αυτή η ιστορία? Μήπως έχει αποδειχθεί ότι όλοι οι πολιτικοί μας χαρακτηρίζονται τα τελευταία 30 χρόνια από παντελή αδυναμία διοίκησης? Και ένα κράτος πρέπει να έχει διοίκηση για να υπάρχει σαν κράτος. Ευχαριστώ, μήπως κύριε είναι τεμπέληδες, μήπως πολύ. Είναι πολεμένοι, μήπως δεν έχουν δουλέψει. Και εν τέλει, μήπως αν ήμασταν απικία που φοβόμαστε να το πούμε και είχαμε εξωτερικούς και είχαμε τους απικιοκράτες να μας διοικούν τετράγωνα, θα αποκαλυπτόταν αυτές οι δυνατότητες αυτής της ρημάδας της Ελλάδας και θα γινόταν η Ελλάδα μια μικρή αλλά ισχυρή οικονομία. Αν με επιτρέπετε, για τον χρόνο και θα ήθελα πραγματικά να μπω στο τομέα. Για πολλά χρόνια, απλώς δεν τους είχαμε με τη μορφή των δανειστών. Καλό βράδυ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ευχαριστώ, κύριο Σφαλμάκης. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το δημοσιογραφικό πάνελ που έχετε αυτή τη στιγμή. Θα ζηλεύανε πολλά κανάλια να παρακολουθούν αυτό το σημερινό πάνελ. Δεύτερον, για μένα η Ελλάδα δεν θα φτιάξει ποτέ. Και δεν θα φτιάξει ποτέ, κύριε Παυλόπουλη, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αν είχαμε δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή ο Σιμίτης, Παπαντρέου, Μπενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι θα ήταν φυλακοί. Δεν τους ακουμπάνε καθόλου. Το σημερινό Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή, μένει σε ένα ιστορικό κόμμα. Δεν είμαι δεξιός. Αλλά όπως και να το κάνουν, είναι ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα. Η πρόεδρος Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή δεν του είπε για τις 600.000 της Siemens. Και αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ευάλωτος αρχηγός κόμματος μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον Τρόλ. Τον Τρόλ ποιος τον έβαλε στη Βουλή? Ποια πρεσβεία τον Τρόλ τον έβαλε στη Βουλή? Αυτό το άνθρωπο που 30 χρόνια παλεύει να μπει στη Βουλή. Αυτό τον Τρόλ. Αν είδα την ταινία των δαχτυλιδιών. Και βάλει το Λεβέντι και το Λεβέντι και τα Τρόλ είναι ακριβώς ίδιος. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Και πολύ καλά. Λοιπόν, είναι δυνατόν να φτιάξει η Ελλάδα όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικαιοσύνη? Τον Γιώργο τον Παπαντρέου, τον Γεωργίου, δεν έπρεπε να είναι φυλακή? Από εκεί ξεκινήσαμε που λέει ο προηγούμενος ομιλητής αυτή τη στιγμή. Έτσι, πώς μπήκαμε στα μνημόνια? Και αυτή τη στιγμή όλα τα δάνεια που πήραμε, που παίρνουμε και ξαναπαίρνουμε, επήγε κανένα έστω και ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Δεν έπρεπε ο Γεωργίου και ο Γιώργος Παπαντρέου να είναι φυλακή? Που μας βάλανε να είμαι με στημένους προπολογισμούς, μας βάλανε στη Οδουνουτού και παίρνουμε τα δάνεια για να πληρώνουμε τους τοκογλύφους. Καλό βράδυ, κύριε Φαρμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ο κύριος Μουστάκης, παρακαλώ. Ο κύριος Μουστάκης. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε, σαν και συντομιλητές σας. Καλησπέρα σας. Σας παρακολουθώ συνέχεια αρκετά χρόνια και ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί είστε και είστε κριτικά απέναντι στην εξουσία. Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω όμως κάτι. Μιλάγατε προηγουμένως για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Mm-hmm. Τι ΕΡΤ που πληρώνουμε εμείς όμως θα είναι μέσα στο. Θα χρειαστεί να. Πώς θα πάρει αυτή η άδεια? Είναι κερδοφόρος. Ένα. Δεύτερο, είπατε για το θέμα του ξηρού. Μα όλα αυτά, κύριε Παυλόπουλε, δεν τα κάνουν για άλλο λόγο. Τα κάνουν για να προσανατολίσουν τον κόσμο από τα μεγάλα προβλήματα που έχει. Έχουμε απεργία δικηγόρων και συμβολιογράφων και δεν βγήκαν σε πλησιδιασμοί σπίτια. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει τώρα που σταματάει η απεργία και βγουν στα σπίτια του κόσμου στους πλησιδιασμούς? Τι αίμα έχει να κηδεί, ξέρετε? Έχετε καταλάβει ότι έχουν υποσχεθεί πράγματα στον κόσμο και αυτοί κάνουν ό,τι χειρότερο από αυτά που είχαν υποσχεθεί.
Πού είναι τα χαρίζανε τα δάνεια. Πάντως, πού να κάνουν τις σάχνια. Πού είναι ο κύριος Τσίπρας που ανέβαινε στα τρακτέρια τους με τους αγρότες. Τι τους έταζε τότε. Τι κάνει σήμερα. Και δεν πάει και σήμερα να ανέβει πάνω στα τρακτέρια. Κύριε Μουστάκη, μ' ακούτε ή δεν μ' ακούτε. Λέω, έχω καλό φίλο που το παίρνει συνέχεια η εισπρακτική εταιρεία. Από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 10 που τελειώνει η βάρδια. Έχει λοιπόν αυτοματοποιήσει το μήνυμα που απαντά και από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 10 τους απαντά. Είμαι στον κινηματογράφο. Ο κύριος Μάρκου, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και στο πάνελ. Ελάτε. Να κάνουν όσα κανάλια θέλουν οι καναλάρχες. Ναι. Το μόνο πρέπει να είναι με λίγο περισσότερο αξιοπρέπεια και να μην παρουσιάζουν ένα μάγειρα, ένα ράφτη και ένα γκουρέα και θέλουν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά της Ελλάδας. Αυτό που όλη η Ελλάδα μαγειρεύει. Με τον τρόπο το δικό τους όμως. Η πείνα θέλει καλό μαγείρεμα. Όχι, δεν με καταλάβατε. Ναι, κύριε Μαρκού. Παρουσιάζουμε ένα ράφτη, ναι, ναι. Ένα μάγειρα, ναι. Και ένα γκουρέα. Ναι, ναι. Με τον τρόπο τον οποίο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και προβάλλονται, αλλά αυτοί όμως κάνουν διαπαιδαγώγηση στα δικά μας τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ καλό που βράδυ. Με ανεχτήκατε. Καλό βράδυ, κύριε Μάρκο. Έχουμε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ωραία, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Πάμε ξανά στις κινητοποιήσεις, πάμε ξανά σε όλη αυτή την ιστορία που έχετε, δεδομένου ότι αύριο επιστρέφει η Τρόικα. Έλα, Αλφόνσε. Κοιτάξτε, οι κινητοποιήσεις είναι, θα λέγαμε, φυσιολογική αντίδραση. Σε μια κοινωνία η οποία έχει περάσει αυτά που έχει περάσει και έχει ισοπεδωθεί από τις πολιτικές των μνημονίων, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Και εγώ δεν θα έκανα αυτό το διαχωρισμό που γίνεται και τον άκουσα να επαναλαμβάνεται εδώ. Δηλαδή το κίνημα της γαλότσας, το κίνημα της γραβάτας, το κίνημα των αγροτών. Είναι μια διαταξική αντίδραση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα όμως είναι κάπου αλλού πλέον. Εάν αυτή η αντίδραση δεν περιοριστεί μόνο σε ένα αντικυβερνητικό μένος, προφανώς η κυβέρνηση είναι αυτή που παίρνει πρωτοβουλίες, άρα δέχεται την κριτική, αλλά πάει παρακάτω, από εκεί που εκκινούν αυτές τις πολιτικές. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εάν θα υπάρξει η παρουσία του κόσμου σήμερα, είτε στα μπλόκα, είτε στο δρόμο, στο Σύνταγμα, δεξιά-αριστερά, αν αυτή θα μετουσιωθεί σε μια πιο συνολική αντίδραση απέναντι σε αυτούς που επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές. Διαφορετικά θα φτάσουμε σε ένα σημείο να καταναλώνουμε περισσότερες κυβερνήσεις από ό,τι μπορούμε να ψηφίζουμε στο τέλος. Λόγω αυτών των αντιδράσεων. Λοιπόν, σωστό. Αυτό είναι το θέμα πια. Και εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν έχει μόνο να διαχειριστεί αυτό το κίνημα, ας πούμε, του κόσμου και να το ομαλοποιήσει. Πρέπει να φέρει στον κόσμο μπροστά ένα πολύ ρεαλιστικό πρόγραμμα για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα για την ανασυγκρότηση της χώρας. Είδα αλλιώς, εντάξει. Θα κλείσει η αξιολόγηση όπως να κλείσει και πάλι θα είμαστε σε ένα σημείο που θα φέρνουμε βόλτα γύρω από τον εαυτό. Μα ξέρεις τώρα, ένα λεπτάκι για να πάω και στον Κώστα. Το ασφαλιστικό προφανώς θα ψηφιστεί. Και θα ψηφιστεί γιατί η συγκυβέρνηση έχει τις... Έχει το μαξιλάρι να το ψηφίσει. Έχει τα κουκιά να περάσει το ασφαλιστικό. Το ερώτημα είναι αν θα εφαρμοστεί. Μετά το ασφαλιστικό είναι το μεσοπρόθεσμο με μέτρα. Επειδή έχετε και το φορολογικό, το ερώτημα είναι εάν εφαρμόζοντας αυτό το νομοσχέδιο, όπως θα καταλήξει να είναι με την παρέμβαση και των δανειστών, θα έχεις αποτέλεσμα ή θα έχεις τεράστιες μαύρες τρύπες. Φαντάζεσαι να μην έχεις αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι σήμερα δεν έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Το αποκλείς. Να βρεθείς μπροστά σε μιας τεράστιες μαύρες τρύπες. Δηλαδή, άμα δεν βγαίνουν τα νούμερα, τι να λέμε τώρα. Προφανώς. Καταρχήν, το ασφαλιστικό που έχουμε δεν είναι νόμος, είναι πρόταση. Άρα θα συζητηθεί σε μια διπλή διαπραγμάτευση που θα γίνει.
Το μισό κομμάτι γίνεται. Δηλαδή με τους αγρότες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους νέους επαγγελματίες κτλ. Γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Παρενθετικά το λέω, με τους μόνους που δεν γίνεται η διαπραγμάτευση είναι με την συμπαφή τάξη των εισφωτών και των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι τα υποζύγια που θα πληρώσουν και αυτό το ασφαλιστικό. Πιο πολύ και από τους υπόλοιπους. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Πιο πολύ από τους διαμαρτυρόμενους, αφού πληρώνουν σήμερα, είναι οι μισθωτοί. Κλείνω την παρένθεση. Είναι το ταξικό μου πρόβλημα, επειδή έχω επιλέξει να μην μισθωτώ σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τώρα. Γίνεται λοιπόν μια διπλή διαπραγμάτευση με τους έξω και με τους μέσα που φωνάζουν. Όμως και να καταλήξουμε σε ένα νομοσχέδιο. Από το οποίο νομοσχέδιο μπορεί να μην γίνει και νόημα. Κώστα, ορίστε. Ο ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται φέτος να δώσει 100% προκαταβολή φόρου. Είσαι βέβαιος. Αυτό είναι φορολογικό. Ναι. Φορολογικό. Ναι. Άμα τα αφρίσουμε όλα μαζί. Σε ένα κάδο είναι. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Να τα... Λέω το εξής. Το λένε και οι αγρότες αυτό. Λένε όχι πια το ασφαλιστικό θα μας. Θα τα δώσει. Αλλά ναι, το... η κυβέρνηση. Μα θα τα παραγωγήσω. Δηλαδή θα αφαιρεθούν του χρόνου. Μα του χρόνου είναι βέβαιοι ότι θα υπάρχει. Σε αυτό που λες, Άκη, υπάρχει η βιασύνη του κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης και προσέξτε μια στρέβλωση την οποία εγώ παρατηρώ και δεν την έχω αναφέρει ποτέ. Κάνουμε διασύνδεση του ασφαλιστικού, της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, που το ξέρουμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, θα υπάρξουν σκληρά μέτρα, δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Το ξέρουμε, θα γίνει αυτό. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που έρχεται και σου λέει θα το λύσω. Θα πάρω αποφάσεις σκληρές όπου χρειαστεί, θα κοιτάξω, αλλά θα κοιτάξω να είναι με κοινωνική δικαιοσύνη. Και αμέσως βάζεις και στο ζήτημα των αγροτών και στο ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών, το συνδέεις με το φορολογικό. Έχεις δίκαιο φορολογικό. Το έχεις κάνει. Πώς το συνδέεις? Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα για την κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι έχει και τις προθέσεις και τις δυνάμεις. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνει ό,τι δεν κάνανε οι προηγούμενοι. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, εξ όσων αντιλαμβάνομαι μέχρι τώρα, θα αναλάβει αυτό το πολιτικό κόστος. Θα το πάρει το πολιτικό κόστος, αλλά πρέπει να δει πόσο γρήγορα θα έρθει το φορολογικό, το οποίο για μένα, όταν προχωράς αυτή τη λογική να το συνδέσω με το ασφαλιστικό, έπρεπε να έχει προηγηθεί το φορολογικό. Εδώ λοιπόν έρχεται η πίεση των πιστωτών, που σου λένε έτσι, προσδοκά σε μέτρα, θέλεις να σε απαλύνω στο ασφαλιστικό, γιατί θεωρείς ότι έχεις προσδοκόμενα ωφέλη και έσοδα από ένα φορολογικό που δεν μου έχεις εμφανίσει. Και για το οποίο επίσης μπορεί να έχεις κοινωνικές αντιδράσεις. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, ένα εκρηκτικό μείγμα χημίας μέτρων και όλα αυτά, ενδεχομένως γι' αυτό η κυβέρνηση επέλεξε, για καμιά φορά αναρωτιέμαι, γιατί τα αφαιρώ όλα από το Γενάρη. Στον προηγούμενο χρόνο και στους τρεις μήνες της διακυβέρνησης της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης του 2015, μετέφερε τα σκληρά για τώρα. Και βλέπεις ότι τα προσθέτει όλα. Πότε όμως θα έρθει το φορολογικό? Πώς θα ξέρει ο αγρότης ότι οι διατάξεις που τον αφορούν στο φορολογικό και δύο ο μικροαγρότης, ο αγρότης των 22, των 11, των 17.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος και όχι των 150, γιατί υπάρχουν και αυτοί, το είπαμε. Πώς θα ξέρει ότι έρχεται ένα φορολογικό, το γνωρίζω πως είναι δικαιότερο και άρα ναι, να δεχθώ τη διασύνδεσή του με εισοδηματικά κριτήρια στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τεχνικά λάθη για τα οποία, και θέλω τώρα έτσι θα έρθω, έτσι θα κάνω μια μεγάλη στροφή να κλείσω τον κύκλο, αυτό είναι που παραδέχεται το δούνο του. Έλα, Στέλιο. Αυτό είναι το μέα κούλπα του. Έλα, Στέλιο. Αυτά τα μείγματα είναι το μέα κούλπα καλά, του. Καλά. Μας το δείξει έμπρακτο το διευθύνω στο ζητηματικό. Αυτό λέω, μα όχι, εννοώ ότι αυτοί ζητάνε πράγματα και οι ίδιοι στον τρόπο μου συγγνώμες είναι αυτές. Έλα, Στέλιο. Ο λαός, οι εργαζόμενοι καλά κάνουν και αντιδρούν. Διότι πλήττονται. Και στην Ελλάδα δεν υπήρξαν 5 χρόνια αντιδράσεις. Εάν αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει εδώ, σε αυτόν τον τόπο, τα είχε πάρει οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, θα είχε γίνει λαϊκός και σηκωμός. Έχουν πάρθει μέτρα σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Όχι τόσο σκληρά. Όχι τόσο σκληρά. Είναι. Και το ένα πάνω στο δεύτερο. Απλά ήταν το δόγμα του Σόκου. Σκληρά, ναι, αλλά όχι λάθος. Και όχι λάθος. Με περισσότερη δικαιοσύνη. Όταν το ίδιο το Δουνουτού λέει λάθος κάναμε. Για μέτρα σε χώρες που υπήρχε τουλάχιστον ένα φόρο. Όταν το ίδιο το διαδέχτηκε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ειλικρινά συγγνώμη. Αλλά έδωσε μια καταπληκτική πάσα ευκαιρία να απαντήσουμε σε κάτι που ακούγεται πάρα πολλές φορές. Λέει γιατί τα άλλα κράτη βγαίνουν. Ξέρω εγώ προχτές Κύπρο ήταν αντάλλο. Μέτρα πάρθηκαν παντού.
δεν υπήρχε λάθος πρόγραμμα. Ποιο λεπτό, ποια χώρα έχασε αυτό... το 25% του ΑΕΠ της, Γιώργο μου. Από τη σκληρότητα και την ηλιθιότητα των μέτρων. Πουθενά άλλου δεν έγινε αυτή η σφαγή. Όπως είδες πριν που συζητάγατε για την ασφαλιστικό, δεν παρενέβη. Συγγνώμη. Ξέρεις όμως για ποιο λόγο δεν ήθελα να πω τίποτα. Διότι σε μια χώρα που έχεις μειώσει τις συντάξεις έως και 40% και δεν έχεις φτιάξει το ασφαλιστικό, δεν το έχεις φτιάξει. Μείωσες τα χρήματα που έδινες κατακόρυφα. Άφησες τους ανθρώπους να πεινάνε. Άδειασες τα ταμεία, τα αποθεματικά τους. Άδειασες τα Έκανες PSI εις βάρος των ασφαλιστικών των ταμείων αντί να κάνεις OSI και να τα φτιάξεις τα ταμεία. Έκανες λοιπόν τα πάντα. Προβλεπόντα μια ανακεφαλαιοποίηση. Και τώρα κάθεσαι και λες και τώρα τι γίνεται. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Να και ο Στέλιος για να πούμε στην ερώτηση. Τώρα λοιπόν ενώ έγιναν όλα αυτά όπως τα περιγράφουμε, πάλι θα πω για την αντιπολίτευση, γιατί οι εργαζόμενοι καλά κάνουν, το επαναλαμβάνω και αντιδρούν, αρχίζουν και κάνουν μικροπολιτική. Ξεχάσανε τα 5 χρόνια, αφήστε τα 40, τα 5. Και αρχίζουν και λένε, ζήτω, και δεν βλέπω προτάσεις. Και θα περάσει το ασφαλιστικό και μέσα από αυτό και με τα διάφορα που στη Βουλή, γιατί προσελήφθη ο τάδε και τάδε, έχουμε και ένα τεράστιο θέμα, το έβαλε στην αρχή, αλλά το πιάσαμε μόνο με τα hot spot και τα κέντρα καταγραφής. Το μεταναστευτικό, γιατί δεν είναι μόνο το hot spot που εκεί μπορεί να καθυστερήσει η κυβέρνηση κτλ. Είναι τι θα γίνει με τα 2 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες που είναι ακόμα στην Τουρκία. Και είναι όλοι με τις βάρκες στραμμένες προς τα εδώ. Που ανοικοκλίνει την κάνουλα και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε πληρώσει ήδη ως χώρα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Έτσι. Και αυτό που θα γίνει, εύχομαι έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί βλέπουμε στην Τουρκία δεν την πειράζουν. Στον Άρα σήμερα είπε 700 εκατομμύρια είναι το άμεσο κόστος. Ακριβώς. Το άμεσο. Δύο δις έχει πληρώσει η Ελλάδα μέχρι τώρα. Στις συναντήσεις που είχε ο Τσακαλώτος ο κύριος τους... Τουρνάρας, έτσι όπως το διατύπωσε ο κύριος Τουρνάρας, ήταν σαν να έστελνε το μήνυμα, αφού μας κοστίζει τόσο πολύ η ιστορία του προσφυγικού, ας το δούμε σε ένα ενδεχόμενο στην ψηφισμό. Όχι. Δεν το έχω. Είναι άλλη λογική. Θα σας πω τι έκανα. Ωραία, το πρέτω πίσω. Πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο. Είναι σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, στις συναντήσεις που είχε με τους 6 υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, με τελευταίο τον Βόλφανγκ Σόιμπλε και πριν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στον Ταβός, ενεχείρισε και στους 6 ένα έγγραφο μία σελίδα, στο οποίο υπήρχε η καταγραφή, η πρόβλεψη του κόστους του ασφαλιστικού για το έτος 16, για το τρέχον έτος, η οποία στην ευνοϊκότερη, στην καλύτερη περίπτωση του ήταν, ασφαλιστικού δες. Του προσφυγικού, του προσφυγικού, ναι, το κόστος, ναι, του προσφυγικού, ναι, για τον ελληνικό προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό μας, ναι, για το τρέχον έτος. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν θα είναι 600 εκατομμύρια. Εάν λυθεί το πρόβλημα, μπει σε μια ρέγουλα ή μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, η πίεση κλπ. Εάν όμως συνεχίσει, γράφει το έγγραφο αυτό, να μην επιλύεται και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία κτλ., το κόστος αυξάνεται. Όλοι οι υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Βόλφανγκ Σόιμπλε, το αποδέχθηκαν. Η κυβέρνηση λοιπόν συνδέει αυτό το χαρτί, αυτή την πρόβλεψή της, ευθέως με το μεσοπρόθεσμο, για το οποίο την διετία 16-17-18 ενδέχεται να απαιτήσουν από μας μέτρα, τώρα μέσες άκρες λέγεται 2,3-2,4 δισεκατομμυρίων. Δεν ήταν λοιπόν τυχαία η δήλωση του κ. Στρουνάρα. Είναι σε αγαστή συνεργασία. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει μια πρόβλεψη, σου λέει στην καλύτερη μου κοστίζει 600 εκατομμύρια, τα οποία θα τα βάλω από την τσέπη μου, εγώ λεφτά ακόμα δεν έχουμε πάρει. Εγώ τώρα, ξέρετε, θέλω να και προσπαθεί να συνδέσει ούτε με το χρέος, ούτε με χαλάρωση επί των μέτρων του μνημονίου. Στο μεσοπρόθεσμο το ρίχνει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Τι θέλουμε και ποια στρατηγική έχουμε για να το πετύχουμε. Τι θέλουμε στο προσφυγικό, τι θέλουμε στο δημοσιονομικό. Θέλω να πιαστώ από την τελευταία φράση που είπε ο Αλφόνσος για την αντασυγκρότηση της χώρας. Η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχει πιεστεί, πάει και έρχεται. Όπου και αν πάμε σε δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε, είναι διαλυμένες. Υπάρχει μια
απίστευτα μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Την έχω συναντήσει για κάποιους λόγους προσωπικούς αυτόν τον καιρό. Είμαι πραγματικά προβληματισμένη για το αν μπορούμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Και αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουν λοιπόν είναι αυτό που είπες, δηλαδή το σχέδιο για τη χώρα. Παράδειγμα τώρα, το μεταναστευτικό, που δεν το είπα και στην αρχή. Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι ο τουρισμός τους πάει τζάμι, τρέχει, πάει πάρα πολύ καλά κτλ. Εμείς που έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια πολύ καλά στον τουρισμό μας, κινδυνεύουμε να καταρρεύσουμε με αυτό που απαιτούν οι δανειστές, οι ξένοι, οι εντός αγωγικών σύμμαχοι, να εγκαταστήσουμε, αυτό είναι το τελευταίο, το σημερινό, το χθεσινό που το είπε και ο κύριος Μουζάλας, στα νησιά μας, όλους αυτούς τους μετανάστες, τους πρόσφυγες κτλ. Πόσους δεν δικαιούνται ασύλο. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν ταχύτατα να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Hot spot λέγονται αυτά. Τόσο πληθυσμό θέλουμε. Οι άλλοι όλοι παίρνουν μέτρα. Από τα Σκόπια μέχρι την άθλια αυτή κατάσταση της Δανίας που τους παίρνει τα τιμαλφή κτλ. Παίρνουν μέτρα. Να αποφασίσουμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε για τους πρόσφυγες, τι θα κάνουμε για το ασφαλιστικό. Κλείνουν τα σύνορα και μένουν σε εμάς τα πάντα. Ακριβώς. Υπάρχει επίσης, μια ιδιαιτερότητα εδώ, δεν μπορεί να κλείσει τα θαλάσσια θέλω σύνορα. Θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχει μια φορά της Βόρειας Ευρώπης που βάζει να φράχτη και τελειώνει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Άρα η μόνη και δεν μπορεί το Μάρμαρο να το πληρώσουν μόνο οι συνταξιούχοι. Αυτό που γίνεται με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, με τις περικοπές κτλ. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή όλο το πρόγραμμα αυτό είναι λάθος. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν θέλει πολύ μεγάλο ταλέντο και πώς να πω τώρα, να είσαι όλα τα τρύποντα μέσα για να βγάλεις όλο τον κόσμο ταυτόχρονα έξω. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να έχει και μια ανάγνωση ότι προσπαθείς να μοιράσεις την αδικία παντού και γι' αυτό έχεις δημιουργήσει όλους αυτούς τους εχθρούς. Κατά τη γνώμη μου, επειδή εσύ το είπες πριν από λίγο, αν είχες να κάνεις με το ασφαλιστικό, θα μπορούσε να βρεθεί μια ρέγουλα. Αλλά όταν τα βάζεις όλα τα πράγματα στο τραπέζι και παίρνω το παράδειγμα των αγροτών, δηλαδή και ασφαλιστικό και φορολογικό και ακριβό πετρέλαιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μην περιμένεις ότι ο άλλος θα έρθει να υπερασπίσει ένα κεκτημένο, θα έρθει να υπερασπίσει την επιβίωσή του. Και όταν δίνεις μάχη για τη ζωή σου, δαγκώνεις σίδερα. Δεν το συζητάμε. Άρα κατά τη γνώμη μου το λάθος σε αυτή την ιστορία και υπονοήθηκε πριν από λίγο, είναι ότι όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η πρώτη κυβέρνηση του Άλεξε, άφησε τα πράγματα όλα για μετά. Και τα έχουμε μπροστά μας. Και είναι βουνό. Τώρα θέλω να πάω λίγο στο μεταναστευτικό, γιατί άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μόνο που εγώ θα μιλήσω θεωρητικά και μου το συγχωρέσει ο Άκης. Για ποια Ευρώπη μιλάμε? Των εκβιασμών. Γιατί εδώ υπάρχει, ας πούμε, μια ψευδαίσθηση και δυστυχώς υπάρχει και στην κυβέρνηση. Ότι εξακολουθούν να υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Τον οποίο, ας πούμε, υποστηρίζει ο κύριος Πιτέλα, που είναι ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών και είναι Ιταλός, και καίγεται και αυτού ο ποπός, όπως καίγεται το δικό μας και λέει: δώσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα, δεν βρίζεται. Την ίδια ώρα που, όπως πολύ ωραία είπε η Αρετή, ο Δανός λέει: τι λεφτά έχεις, 1.300 κράτα τα άλλα δικά μου, πρόσφυγα. Του πρόσφυγα, που είναι δραματικό, που λέει, έτσι. Ή που λέει: για να αποφύγω να έρθουν εδώ, θα κρατήσω χωρισμένες οικογένειες. Πάρτον και βάρατον. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου, το προσφυγικό έδωσε μια ακόμα αφορμή να φανεί ο αποικιοκρατικός χαρακτήρας της Ευρώπης. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βεβαρημένο παρελθόν και βαθύ. Του σκληρού πυρήνα. Όχι μόνο. Είδες ότι και ο μη σκληρός πυρήνας, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή, συντάσσεται και γίνεται. Δηλαδή ο Ούγγρος που μέχρι προχθές παρακάλαγε να μπει στην Ευρώπη, σου κουνάει το δάχτυλο και σου κάνει μαθήματα κουλτούρας και ευρωπαϊσμού, υψώνοντας τύχη. Για ποια Ευρώπη λοιπόν μιλάμε? Και γιατί το βάζω το ερώτημα, όχι για την Παρασκευή βράδυ και μας παίρνει, αλλά γιατί όλα όσα έχουν προηγηθεί στην κουβέντα, μα τα ασφαλιστικά, μα τα φορολογικά, μα της Παναγιάς στα μάτια, που λέγει και τώρα, γίνονται γιατί η χώρα μας κάνει μια θυσία να μείνει στην Ευρώπη. Αξίζει να κάνεις αυτή τη θυσία για να μείνει στην Ευρώπη? Ή άκουσα, ας πούμε, το πάρα πολύ ωραίο πριν από λίγο, πόσο συμφωνώ, Θεέ μου. Πρωτογενής παραγωγή, να προτιμήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, να. Καταρχήν όλα αυτά τα χρόνια είδαμε ότι τα καταγραφήσαμε τα ελληνικά προϊόντα. Το ότι παίρνουμε κρεμμύδια από την Ινδία, ας πούμε, κάτι πρέπει να λέει. Βέβαια. Και εδώ θέλω να θυμίσω το εξής. Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα ήταν συγκριτικά, πλεονεκτούσε
έναντι σχεδόν όλων των άλλων προϊόντων λόγω της εξαιρετικής ποιότητας. Ναι. Εμείς φτιάξαμε πρώτοι το ροδάκινο χωματέρης. Με τη βοήθεια των Ευρωπαίων πολιτών το φτιάξαμε. Με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών κρατών. Με τη δικιά μας αβελτηρία. Εδώ που ρώτησε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, αυτή η τρόικα ή εμείς. Και οι δύο. Γι' αυτό σου είπα και εγώ ότι όταν ψωνίζουμε πια και πρέπει να το, να το κατακτήσουμε πια αυτό. Έτσι, γιατί μόνο που είναι πολύ δύσκολο πια. Και ψωνίζω, δεν ξέρω εσείς όλοι αν πηγαίνετε. Είναι πολύ δύσκολο, εγώ πάω. Όχι. Είναι λοιπόν, πολύ δύσκολο πια. Εγώ λοιπόν λέω ντομάτες Βελγίου έχετε κύριε στο σούπερ μάρκετ γιατί το αγοράσα τη Βέλγη. Ευχαριστώ πολύ, θα πάω στη Λαϊκή, θα πάρω ντομάτες Μαραθώνα. Μαζί σου. Θα πάρω ντομάτες Κρήτης. Μαζί σου. Και το ψάχνω πια. Μόνο που πια αρετή, αυτό είναι μια πολυτέλεια για μένα, ίσως και για σένα, μη σε πάρω στο λαιμό μου. Που μπορώ ακόμα να το ψάχνω και δεν ψάχνω απλώς το πιο φθηνό. Και κλείνω με αυτό. Επειδή αυτό που είπατε για την παραγωγή είναι ενδεικτικό του προβλήματος. Αν οι αγρότες βγάζανε φράγκα αέρα, ας πούμε, δεν θα γκρίνιαζε κανένας για τίποτα και πιθανότατα να μην χρειαζόταν να γίνουν και τόσο δραστικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να εξάγουμε στη Ρωσία. Δεν μπορούμε. Είχαμε ανοίξει μια τεράστια αγορά. Πρέπει να πω ότι στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πούτιν. Το θέμα άνοιξε. Ο Παυλόπουλος ξέρει πάρα πολύ καλά τα νομικά. Η απάντηση που πήρε από τον Πούτιν που είχε κάνει διδακτορικό πάνω στο θέμα είναι ότι αν το κάνω για σένα θα υποχρεωθώ να το κάνω και για όλους τους άλλους. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο να το λες θεωρητικά, αλλά όταν... Υπήρξε και ευρωπαϊκή αντίδραση σε αυτό. Ναι, βεβαίως. Και ευρωπαϊκή. Βεβαίως. Κώστας... Διότι Κώστας το κακό ξεκινάει πιο παλιά επί κυβερνήσεων Σιμίτη. Που αποδεχθήκαμε. Όπως το είπε και ο Κώστας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, λέμε εμείς εξαγωγές, παίζουμε εμάς πώς να τις κάνουμε. Τελευταία φάση, Κώστα. Για το θέμα πάντως της Ρωσίας, η ρωσική αγορά έχει ανοίξει. Εγώ ξέρω ότι έχει πάει Ρώσος υπουργός στο Μαξίμου και του ζήτησε κάτι ποσότητες για γεωργικά προϊόντα. Ασύλληπτες για τα ελληνικά δεδομένα. Απλώς δεν μπορούμε να τα παράξουμε. Δηλαδή. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να παραφύγει όλη την παραγωγή με καλύτερες τιμές η Ρωσία και το που μας το έπανε. Και η λύση ήταν, που είχε προβληθεί ήταν να γίνουν διάφορες κοινές επιχειρήσεις οι οποίες φάνε εκτός Ελλάδος, κοινές μαζί με Ρώσους και ένα μοντέλο για να ξεπεράσουμε το ζήτημα του εμπάργου το οποίο μας πήγε πίσω, όντως μας πήγε πίσω. Τελευταία φάση. Πες το. Ωραία. Για το ασφαλιστικό. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι για τους κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος του ασφαλιστικού είναι ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση μετά την εκλογή Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εναλλακτική λύση για αυτούς που πιστεύουν στο Δουνουτού. Γιατί η προτάσεις Μητσοτάκη ήταν προτάσεις ταυτισμένες με το Δουνουτού και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον κόσμο που είναι έξω και διαμαρτύρεται. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο.